Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νέου Έλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό τρόπο. Κάθε μέρα με διαφορετικές φρέσκες λιχουδιές, σε μεγάλο πιάτο και κάθε μέρα με διαφορετικό κατάλογο. Χώρος για κοινωνικές εκδηλώσεις, με πάρκο 5 στρεμμάτων και παιδική χαρά. Στο Τριάδι, ό,τι φας δεν θα το ξεχάσεις και με ό,τι πιείς θα τα χάσεις. Φαρσαλινός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Είμαι πολύ αγωμένος, φίλε. Τι έπατε, φίλε? Έχω ένα σπίτι, ναι, και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω, να το πουλήσω. Πούλα του. Δεν επιστρέφω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιο. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι, είναι εκπληκτική. Και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην κάτω Τούμπα, ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας. Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας και πατήστε εγγραφή, δηλαδή subscribe. Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν. Κομμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω εγώ δουλειά με δεξιό, θα κάνω δουλειά. Like. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Καλησπέρα Θεσσαλονίκη μου, καλησπέρα Μακεδονία μου, μανούλα μου, Βέρμπλουμ μου, πόσο καιρό θα σε περιμένω, μανούλα μου, ήρθε ο Βέρμπλουμ. Τρέξε μανούλα μου στο αεροδρόμιο, μανούλα μου, ήρθε ο Βέρμπλουμ, περάστε παοξάκι μου, παοξάκι μου. Κοροϊδία. Ήρθε ο γιαγιά του ρε να πούμε, τι απάτη ποδοσφαιριστής, δεν είναι ότι είναι απάτη ποδοσφαιριστής. Δουλεύουν τους οπαδούς του Ολυμπιακού και όλα αυτά τα γελία υποκείμενα, οι ρεπόρτερ του Ολυμπιακού. Λένε ήρθε ο παίκτης αυτός, στο 20 λεπτό έδωσε μία πάσα. Στο 32 λεπτό έκανε ένα. Κοίταξε στην κερκίδα με όμορφο τρόπο. Τους δουλεύουν κανονικά. Υπάρχουν και μερικά βόδια οπαδοί του Ολυμπιακού που λένε γιάγια του ρε. Μου πει εδώ οι άλλοι περιμένανε να παίξει ο Βέρμπουλ, να μην είναι βόδια οι Ολυμπιακοί. Να παίξει ο γιάγια του ρε. Μανούλα μου, να χαρώ εγώ. Τρία καλοκαίρια περιμέναν τον Βέρμπουλ. Πότε θα είναι έτοιμος ο Βέρμπουλ? Μανούλα μου, το Αγίου Νικολάου. Μανούλα μου, το Αγίου Νικολάου. Ο Νένας. Γεια σου, Νένα. Γεια σου, κόκκινε. Ήρθε απ' έναν τον νόμονα. Τελειώσαμε. Τι έγινε, τράκαρες στο φανάρι, τι έγινε? Όχι, ρε. Τι έπαθες? Όλα καλά. Εντάξει, το τζάμι. Ναι, τι έγινε. Εντάξει. Συμβαίνει. Χρειάζεται πραγματονόμονα? Ναι. Γιατί σου πέταξαν πέτρα και χρειάζεται πραγματονόμονα? Εντάξει, ρε. Πρέπει να πάμε μετά να το φτιάξουμε. Εντάξει. Θα τα αφήσουμε έτσι. Θα πας έναν. Δεν σ' άρεσε. Όχι, θα πας ένα συνεργείο εκεί που κάνει τζάμια. Στο Μιχάλη θα πάμε. Το φίλο μου. Από εκεί πέρα δεν χρειάζεται τίποτα. Λοιπόν, τι έγινε, σ' αφήνω μόνο σου και γκρινιάζει. Έχει την όργα σε έναν ωραίο. Όπου θέλεις θα πάμε. Ναι, λέγε. Σ' άφησα μόνο σου ένα λεπτό, ρε φίλε. Ένα λεπτό. Ναι. Δηλαδή, και τι έγινε. Υπέρτα θα αργήσει ο άνθρωπο. Μανούλα μου, να χαρώ εγώ. Ήταν γρήγορο. Βέρμπουλ μου. Λοιπόν, παοξάκι μου. Άρχισε γκρίνια. Όχι Βέρμπουλ, όχι γιαγιά Ντάκ. Τι γιαγιά, τι είναι αυτή εδώ που βλέπουμε, ρε. Τι. Καλά που έχουμε τα ΟΤΕ TV. Πώ θα λένε αυτοί. Και κάτι. Βλέπουμε ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Αλλιώ θα είχαμε πάθει καταράκτη, θα θέλαμε οφθαλμία τώρα. Κατάθλιψη θα παθαίναμε. Κατάθλιψη δεν παθαίναμε. Κατάθλιψη. Μπάλα είναι αυτό. Άλλο, λέγε, τι γίνεται. Έχει ωραία θέματα. Δεν διαφωνώ μαζί. Άκουσε τον Μπούζο προηγουμένω. Σαλιάρισε με μια προπονήτρια να πούμε. Ναι.
ραντεβού. Τι ραντεβού να κλείσει. Φορ 54, αυτό που είναι 30 τόσο χρόνια έγινε. Γιατί, η μαμά μου, η κόρη του θα βγει. Τι είναι. Γιατί τι έχει ο Μπούζο. Γέρο είναι, τι είναι ο Μπούζο. Τι γέρο είναι. Ο Μπούζο να βγει. Τα μισά κιλά από μένα έχει ο Μπούζο. Φράζει τα κιλά. Διπλά χρόνια έχει. Κιλά, κιλά, κοιτάζει εσύ. Λοιπόν, λέει πώ θα μπει στα αποδυτήρια κτλ. Να πετάξει, λέει, το τσόκαρο, λέει, και το τσάι. Σε άντρε. Ναι. Ρε, πες πώς θα πεις στο γδυμένο τον παίκτη. Πρώτον, πώς θα σε ερωτευτεί ο παίκτης. Δεύτερον, άμα σε ερωτευτεί ένας ο παίκτης και δεν παίζει κιόλας βασικός, τι κασούρα έχει να φάει. Σε ποια ομάδα είναι αυτό? Στον Κεραυνό, ωραίο κάστρο, μια κοπελίτσα. Τη βάλα διαγωνισμό εκεί, τώρα. Διανονισμό. Εντάξει, μην ξεκινήσει τις ιστορίες και μπαίνετε ναι. Στις μηχανές αναζήτησης και βρίσκεται πια. Σε γαλλική ομάδα στη Β' Γαλλίας, ναι. Γυναίκα προπονείται τα τελευταία χρόνια. Απαράδεκτο. Γυναίκα. Ναι, εντάξει, το έλεγω. Γυναίκα προπονείται. Υπάρχουν μερικά επαγγέλματα. Ελπίζω το που... κουμπαράκι σου στο ηλιμίνο. Α, το κουμπαράκι μου τώρα. Σε ποια ομάδα. Όχι, πώς τη λέγανε την κυρία, δεν ξέρω. Δεν με νοιάζει. Εγώ κοιτάω ότι μερικά επαγγέλματα δεν μπορούν να τα κάνουν γυναίκες και κάποια επαγγέλματα δεν μπορούν να τα κάνουν άντρες. Ένα. Λοιπόν, καταρχήν να πούμε ότι είμαστε παρέα με του αδερφού Κωνσταντινίδη. Εκεί πάτε να κάνετε την οριστική διαγραφή του αυτοκινήτου στην αρχή να έχετε μπροστά σα μόνο την άδεια κυκλοφορία του αυτοκινήτου. Σου δίνουν την οριστική διαγραφή σε ένα λεπτό. Ναι. Και από εκεί και πέρα υπάρχει το www.listoparto.gr στο οποίο μπορεί να βρει το ανταρρακτικό το οποίο χρειάζεσαι για το δικό σου αυτοκίνητο. Ναι. Υπενθυμίζω ότι επικοινωνούμε μέσω μηνυμάτων 955 και ενώ το μήνυμά σου το 54340. Μην ξεχνάτε ότι κοντά μα είναι τα καφέ, πίτα, μπουγάτσα. Φυσικά τα καντίνα pit stop, όπου αν θες μπουγάτσα ή πίτα μία σημεία δώρο, αν θες καφέ δώρο το νερό και αν είσαι καθημερινός πελάτης στους 5 καφέδες ο έκτος δώρο, στα καντίνα pit stop υπάρχει μια τεράστια ποικιλία και υπάρχουν και σε τρία σημεία. Παλαιό σταθμό 36 στη δυτική είσοδο μετά τα δικαστήρια, πόντου 56 Λαγαναγόρα και οδός Λαγκαδάς στον κεντρικό δρόμο μετά την αναγέφυρα Σταυρούπολης. Λοιπόν, το θέμα είναι πρώτο. Είναι μερικά επαγγέλματα, ναι, τα οποία ο άντρας δεν μπορεί να τα κάνει. Όπως. Να γίνει ράφτρα. Ας πούμε, όπως το λένε, αυτές που φτιάχνουν τα ρούχα, πώς τα λένε, ρε παιδί μου. Μοδίστρα. Κι όμως υπάρχουν. Άλλοι μόδιστροι που είναι γκέι, ρε, και γλάβουν εκεί και κάνουν σεξ με άντρες. Υπάρχουν κι άλλο μου, έχει δείξει σε κάναν αυτό μοδίστρα να είναι άντρας και να κάνει τρρρρρρρρρρρρρρρρρ, ξέρω εγώ. Μπαλώθηκε το αυτό το μανίκι εκεί πέρα. Κι όμως βλέπει ότι. Πρέπει να πάρει κι όμως. Ρε, είδε εσύ την κούμπα στην Καριλάου. Έχουμε, ναι, στην κούμπα. Έχει δει ράφτρα. Δίπλα στο σπίτι σου, 30 μέτρα από το σπίτι σου. Άντρα, ναι. Τι κάνει αυτός ο άντρας. Μόδιστος. Μόδιστος. Ναι. Εγώ δεν έχω δει μόδιστος. Οι πιο γνωστοί είναι άντρες. Βράσε μόδιστος. Στην κουζίνα, οι σεφ, οι πιο γνωστοί είναι άντρες. Ναι, και τι. Υποτίθεται ο άντρας δεν μαγειρεύει, μαγειρεύει γυναίκα. Και τι είναι αυτό. Επειδή είσαι πουριτανός, παλαιών. Πουριτανός, ναι. Έχεις κάποιες αντιλήψεις κολλημένες στο μυαλό σου. Ναι, ναι, ναι. Ταυτίζεις πράγματα. Ναι. Κολλημένος. Πιλότος. Γυναίκα. Ναι, γιατί κακό είναι. Κακό είναι. Θα την πιάσει η περίοδο, α πούμε. Πώς θα σου το σηκώσει το αεροπλάνο. Θα πει: έχω περίοδο. Μια φορά το μήνα, τρεις μέρες, δεν πονάει το κεφάλι μου. Όχι, έχω σαλάδες, όχι. Δηλαδή, προτιμάς. Τι προτιμάς. Εκείνον τον Γερμανό που πήρε από την Ισπανία το αεροπλάνο και το πέταξε γιατί είχε ψυχολογικά προβλήματα. Εάν πετούσαν οι γυναίκες τα αεροπλάνα, ναι, επειδή το 30% είναι σε καταθλιπτικές ιστορίες και 20%-25%. Ενώ οι άντρες είναι μια χαρά. Έχεις δει κανέναν άντρα στο τρελοκομείο. Οι γυναίκες είναι. Στο τρελοκομείο. Τι. Πήγες, είδες, έκανες έλεγχο. Γιατί για φίλους δεν έχουμε, συγγενείς δεν έχουμε ανθρώπους οι οποίοι είναι τρελοί να στο πούμε. Φρονοκομείο. Στο φρονοκομείο. Στο βρωμοκαίτιο. Όχι βρωμοκαίτιο, δρομοκαίτιο. Βρωμοκαίτιο είσαι εσύ. Βρωμιάρισε. Βρωμοκαίτιο. Ξέρω τι λέω. Άκου τι είπε ο άνθρωπος. Ξέρω το δρομοκαίτιο το έκανε βρωμοκαίτιο. Ξέρω, είσαι βρωμερός και τρισάρτης. Οπότε να βγάλει άκρη. Τι εθνική κατηγορία είναι. Προπονητής. Σε γυναικεία ομάδα απαγορεύεται. Ναι. Πάνε, πηδάνε τις αθλήτριες και τα λοιπά, δημιουργούνται τέτοια πράγματα οι περισσότεροι. Ναι. Ιδιαίτερα στις κολυμβητικές ομάδες τότε, τη δεκαετία του 80, είχαμε έναν ο οποίος δεν είχε αφήσει γυναίκα. Δεν γίνεται αυτό. Ζήλευες. Τι να ζηλέψω, ρε κόκκινο, τι να ζηλέψω. Τι να ζηλέψω. Λέγε, Η άλλη με το στίβο, προπονητής, ναι, δεν τα έχει με την αθλήτρια. Τι είναι αυτό το πράγμα, τι βιολί είναι αυτό να πούμε. Τώρα η προπονήτρια θα πάει στον Κεραυνό ροκάσου. Δεν θα την ερωτευτούν τρεις παίκτες. Πάει ο Μαδούλα. Πάει ο Μαδούλα. Θέλω να σε βγάλω φάουλ. Τι φάουλ να με βγάλει, ρε, τι φάουλ να με βγάλει. Με τη μία. Το λες, πάει να μπαλώσει μανίκι, παντελόνι, μάκρεμα, κόντιμα. Έχει την έλεγχο, έχει μόδιστρο. Άλλο μόδιστρο που είναι γκέι, ρε, και πηγαίνει και κάνει. Υπάρχει και ράφτη. Άλλο ράφτη, ρε. Ναι. Μοδίστρα σου λέω. Άλλο μόδιστρο που είναι. Εσύ έχει κολλήσει τη δεκαετία του 60. Φρε, ποια δεκαετία του 60. Δεκαετία του 50 με τη μόδιστρα. Αλλάξαν τα πράγματα. Δεν μου λες, έχει δει λούστρο γυναίκα έξω. Λούστρο. Λούστρο γυναίκα έχει δει έξω. Έχω δει γυναίκα σε. Λαχιοπόλησα έχει δει.
Λαχιοπόλη σα. Τέσσερα από ένα-ένα. Η οποία διατηρεί πρακτορείο προπόλου. Πρακτορείο προπόλου. Πρακτορείο προπόλου. Τι πρακτορείο προπόλου. Άλλο πρακτορείο προπόλου. Δεν υπάρχει ρε φίλε. Να σε βράσω ρε κόκκινε. Πρακτορείο προπόλου. Καλή προπόνηση κάνει. Τι να σε κάνω ρε κόκκινε. Τι να σε κάνω. Παραδέχομαι. Τι να σε κάνω. Έχει τη γυναίκα καπετάνισα. Να πάρει το πλοίο 800 τόνους να το πάρει στο λιμάνι το παρκάρει. Έχει τη γυναίκα καπετάνισα. Ναι, έχει τη γυναίκα καπετάνισα. Προπονήτρια λέει ποδοσφαίρου. Ή ο άντρας θα πάει σε προπονήσεις σε ομάδα μπάσκετ γυναικών. Τι διάλογο είναι αφαιρέ. Τι διάλογο να κάνω, ρε. Να βάλεις τώρα όλες οι γυναίκες να τσιρίζουν και να φωνάζουν. Φρε, δεν πάω να τσιρίζουν. Εγώ λέω προπονήτρια. Να είμαι εγώ παίκτης και να έχω γυναίκα προπονήτρια δεν πάω. Έχεις μάθει να συζητάς. Όχι, δεν έχω μάθει να συζητάω. Τότε δεν μιλάω. Εντάξει. Αν θες να μιλήσω, θα μιλήσω. Θα κάνουμε διάλογο. Ναι. Θα έβγαλε λοιπόν το κοριτσάκι εκεί να πει και αυτό. Δεν με ενδιαφέρει το κοριτσάκι θα πει. Θα πάει σε κάνα λοιπόν, χωριό το κοριτσάκι, θα δει κάνα τρακτέρ με κάνα καράβλαχο. Θα κάνα κάκαρο με σαν σα κοτρόνα να πούμε. Ού, αρχίζει να φωνάζει. Να πούμε, μη, τι αντίπουνε, μη βρει γιατί είναι γυναίκα η προπονητή. Θα πέσουν τα πλακόνια εκεί μπουνιές. Άσε ρε κόκκινε τώρα. Εγώ ξέρω γυναίκα. Πάει κοκκεραυνό, ωραίο κάστρο να παίξει. Βράσει την πινελίκια. Άσε με ρε κόκκινε. Δεν υπάρχει χειρότερος Νταλικέρης. Άσε με ρε κόκκινε. Άμα ακούς μπινελίκια από συγκεκριμένη γυναίκα, άσε με, θα πεις χειρότερος Νταλικέρης. Πάμε στα θέματα ρε κόκκινε τώρα. Άστα τα υπάρχουν γυναίκες που άμα σε πιάσουν στα χέρια τους, σε κάνουν μαύρο στο ξύλο. Εσένα και εμένα. Και εσένα και εμένα. Λοιπόν, όπως λοιπόν στο θέμα του Ουάρντα, εσύ τοποθετήθηκες για έπεσε το Λουτσέσκου. Δεν με ενδιαφέρει αν είναι τρελός. Αν κάνει το χανουμάκι ή τη χανούμισα, αν χορεύει πάνω στα τραπέζια. Δεν με νοιάζει. Με ενδιαφέρει και πώς παίζει μπάλα. Ναι, ρε φίλε. Εμένα ναι. Με ενδιαφέρει αυτή η κοπέλα αν έχει αποτέλεσμα στη δουλειά της. Τι αποτέλεσμα να έχει. Ποια γυναίκα προπονήτρια έχει αποτέλεσμα στη δουλειά της. Μπορεί να κάνει καλή δουλειά. Όχι. Και να προχωρήσει η ομάδα. Δεν μπορεί, όχι. Γιατί ρε. Δεν μπορεί, ρε φίλε. Δηλαδή, γιατί στη μία περίπτωση. Είχαμε και την δεν άλλη. Δεν ενδιαφέρει και στην άλλη. Και είχαμε και την άλλη. Γάμα εθνική μια. Σαββίδη, πώς τη λέγανε. Την έριξε την ομάδα κατηγορία. Πάει η ομάδα. Και λοιπόν. Τι και λοιπόν. Τι. Είδες καμιά ομάδα. Άρα κρινόμαστε εκ του αποτέλεσματος. Τι κρινόμαστε, φυσικά. Το θέμα είναι κατά πόσο μπορεί να κάνει αυτή τη δουλειά. Εντάξει, άλλη το αεροπλάνο. Τι είναι περίοδο την άλλη μέρα. Θέλω ντεπό να πετάξει το αεροπλάνο. Μπαίνει στο αεροπλάνο αυτό, ρε κόκκινε. Καλά, εσύ, τι να σου πω, είσαι και ανέστητος. Δεν τα λαμβάνει. Τι τώρα. Το να συζητάμε δηλαδή το τι μπορεί να κάνει μια γυναίκα και αν μπορεί να το κάνει καλά. Είναι λογικό. Είναι θέμα κουβέντα. Έχει ρε επαγγέλματα. Έχει επαγγέλματα. Ένα παίζουν. Έχει μέχρι και οικοδομία να παίζουν και οδηγούν. Σε γυναίκα χειρούργο πας να βγάλεις το σηκώτη σου. Έχω πάει. Κάνει επέμβαση σε γυναίκα. Τι ναι. Επέμβαση έκανε δηλαδή. Είναι προσωπικό. Τι επέμβαση. Καμιά ηλιά έβγαλες. Α, για επέμβαση μιλάμε. Τι. Προσωπικό. Με ολική αναισθησία. Αντέρφη για πέρα πάλι ψεύτη. Έκανες εσύ εγχείρηση με γυναίκα χειρουργό. Απλακωθεί με τον κόμενο να πούμε. Αντί να σου κάνει τον νεφρό. Να απλακωθεί με τη γυναίκα σου την κόμενα με μένα. Και να έχει νεύρα στη δουλειά, σαν χειρούργο, σαν πιλότο, σαν κάτι το οποίο λες ότι δεν μπορεί να το κάνει. Άλλο άντρα, ρε, ψυχραιμία. Τι έχει ο άντρα, θα σου πω τι έχει ο άντρα, ρε κόκκινε. Τρέχει με 180 ο άντρα και πετάγεται ένα σκύλο. Ναι. Υπάρχει μια πιθανότητα κάπω να το αποφύγει. Η γυναίκα του μπαρέτα. Τι πρέπει να κάνει εκείνη την ώρα. Τι πρέπει να κάνει εκείνη την ώρα. Τι πρέπει να κάνει εκείνη την ώρα. Το τιμόνι ευθεία. Χτυπά το σκύλο. Το χτυπά, βέβαια. Ναι. Γιατί αν πα να αποφύγει το σκύλο, ναι. Μετά θα φάσει ανθρώπου. Η γυναίκα θα τα αποφύγει. Γενικά το ζώο, για να μην λέμε το σκύλο, γιατί κάποιοι ναι. Θα νομίζουν τώρα θα βγει από καμιά φιλοζωική και θα λένε τι παραδείγματα λένε. Ναι. Λοιπόν. Και άνθρωπο, άμα είναι, κατευθείαν το ρίχνει. Εγώ δεν έκανα δεξιά. Το ρίξα. Με 40 εγώ το ρίξα. Απαγορεύεται με 180 να τρέχει. Γιατί απαγορεύεται. Άμα έχω αμαξάρα, γιατί να μην τρέξω με 180 δηλαδή. Πες θα με βάλει καηλέ στο αμάξι μου. Πώ θα τρέξω εγώ δηλαδή. Θα τρέξω όσο θέλει. Γιατί είναι, θα σου πάρω την άδεια δηλαδή. Παίζουμε έναν δρόμο. Πληρώνω κάθε 30 χιλιόμετρα διόδια και αν με πει πώ θα τρέξω εγώ άμα έχω αμαξάρα. Τι έχει. Ταμπέλες. Τι με νοιάζει εμένα και τέτοια. Δεν πάω να λέω ότι θα έχει. Θα έχω κανένα Mercedes. Με 400 άλογα βρέσει από εκεί πέρα. Κόλαπατσε θα του πω φύγει από εδώ πέρα. Πάμε πίσω, τρέχω με 130. Έτσι. Ναι, γιατί. Έχει άμα έχω Mercedes. Εγώ αν ήμουν ναι. Λογονόμουσερ, κάτι μπάτσε. Όχι κλείσει. Ναι. Κάτι σφαλιάρε θα πω. Θα πω είμαι κομμουνιστή με έδειρο αστυνομικό και θα με κάνουν και εδώ. Και κομμουνιστή. Θα είσαι με αυτοκίνητο με. Θα πω είμαι κομμουνιστή με χτύπησε αστυνομικό. Με είδε ότι είμαι κομμουνιστή. Θα πιστέψει κανεί ότι θα έχει αυτοκίνητο το οποίο κάνει 300-300 χιλιάρικα. Ότι είσαι κομμουνιστής. Γιατί οι κομμουνιστές τι είμαι, Σίμκα κυκλοφοράνε. Γιατί είπα κάτι. Έλα ρε, πάνε στα θέματα. Κουρουμπαγλά να πούμε. Την πληρώνει ο απλός λαός και πουλά τρέλα. Έλα ρε, την πληρώνει. Με αμάξι 400. Θα πάω εγώ να με εγχειρήσει εμένα το αντεράκι μου η γυναίκα. Γιατί όχι. Την πιάσει καμιά περίοδο εκεί πέρα. Αντί για έντονα με βγάλει το σηκώτη να πούμε. Άφια εδώ πέρα. Σε σερή να πούμε. Δόξα τω Θεώ να γιάσει το χέρι. Δόξα τω Θεώ να γιάσει το χέρι. Δόξα τω Θεώ να γιάσει το χέρι. Χωρίς γυναίκες δεν μπορούμε. Ναι. Δεν μπορεί στον παπά σου γιατί τον παπά σου γιατί τον πήγε να το εγχειρήσει η γυναίκα. Ο πατέρας μου επέλεξε. Τι θα επέλεγε. Τι θα επέλεγε. Δεσπότησα γιατί μόνο δεν υπάρχει. Μόνο σε μία περίπτωση. Ελά εδώ ρε. Δεσπότησα γιατί δεν υπάρχει.
Δεσπότησα. Αρχιεπισκόπησα, γιατί δεν υπάρχει, ρε. Δεν υπάρχουν ιερωμένες. Μπράβο, γι' αυτοί δεν υπάρχουν. Σαν Άγιον Όρος, γιατί δεν πάνε, ρε, γυναίκες, ρατσιστές, στις χριστιανοί εσείς. Γιατί γυρίζεις όπου Με ρωτάς και σε απαντάω. Πώς το λένε αυτό τον άνθιμο που έχουμε τον κύριο. Εσύ έθεσες το θέμα. Εδεσιμότατος, πώς τους λένε. Πώς προσφωνίζουν αυτούς. Παναγιώτατος λέγεται. Ναι, πες τα να μάθω. Παναγιώτατος λέγεται. Παναγιώτατος. Σεβασμιότατοι λέγονται οι Μητροπολίτες. Ο δικός μας. Ο δικός μας. Και ο δικός μας. Ο δικός μας, ναι. Δικός μας. Και ο Πατριάρχης λέγονται Παναγιώτατοι. Ωραία, έχεις δει καμιά Παναγιώτατη γυναίκα. Όχι, ρε φίλε. Και γιατί δεν έχει. Έχω δει ηγουμένη. Σε μοναστήρι. Στην ηγουμένη, η οποία όμως δεν μπορεί να τελέσει μυστήριο. Γιατί να μην μπορεί να τελέσει μυστήριο. Γιατί αυτό ορίζουν οι κανόνες εκκλησίας. Παρένθεση. Να πας στην εκκλησία και να πεις εγώ απαιτώ οι γυναίκες να λειτουργούν. Ναι. Να γίνονται εγώ όταν πεθάνω, ας πούμε, και βλέπω τον Τρούλο τα Ιθαράπη, θέλω να με ψάλει δεσπότησα. Για να έχω ένα αυτό. Γιατί μπορεί να με ψάλει όποιος θέλει. Ψέλνουν οι γυναίκες. Ψέλνουν οι γυναίκες. Ψέλνουν. Δεν έχω δει εγώ καμιά γυναίκα να ψέλνει. Πολλές γυναίκες ψέλνουν. Δεν έχω δει πολλές καμία. Δεν είδα εγώ καμία. Και ψέλνουν καταπληκτικά. Ωραία, άλλα επαγγελματά. Αλλά. Μην τα μπερδεύεις και τα βάζεις σε ένα τορβά. Δεν μπερδεύεις πάνω κάτω. Έχω κι άλλο θέμα. Θα σου πω και το άλλο θέμα. Βγήκαν οι μπάτσοι του Beverly Hills εδώ στον Μπούζο, διαμαρτυρήθηκαν. Καταρχήν πρώτον, απαγορεύεται. Μπέβερλι. Μπέβερλι Χίλς. Μπέβερλι. Λοιπόν, άκου εδώ. Απαγορεύεται. Μπάτσος και αστυνομικός και μπάτσος και, πώς το λένε, στρατιωτικός να είναι συνδικαλιστές. Απαγορεύεται. Γιατί απαγορεύεται. Έτσι το λέω εγώ. Απαγορεύεται να κατεβαίνουν σε απεργία. Είναι υπηρέτες του κράτους. Δηλαδή, τι σημαίνει υπηρέτες του κράτους. Είναι ο Πατακός επάνω. Κάτσε. Καταρχήν είπαν δεν θέλουμε να είμαστε στα γήπεδα. Και ποιος τους ρώτησε άμα θέλουν ή δεν θέλουν. Τους ρωτάει κανείς. Πήγαν στην αστυνομία. Ό,τι σε πει ο Τσίπρας θα κάνεις. Ό,τι σε πει ο Παυλόπουλος θα κάνεις, είσαι υπηρέτης του Τσίπρα. Αν αύριο φύγει ο Τσίπρας και έρθει ο Μιχαλολιάκος, θα είσαι υπηρέτης δημοκρατικότητας. Με ποιο δικαίωμα, ρε, με ποιο δικαίωμα εσύ λες δεν πάω. Εσύ είσαι αστυνομικός, εσύ είσαι στρατιωτικός. Άμα μπουν οι Τούρκοι να πούμε μέσα, θα σε πούνε πάνε βάλα τους Τούρκους. Θα πεις δεν πάω. Θα πεις δεν πάω. Δεν μία σχέση το ένα με το άλλο. Πώς δεν έχει σχέση. Απαγορεύεται λοιπόν δια του νόμου να συνδικαλίζεστε. Τι θα πει αστυνομικός συνδικαλιστής, ρε, πού ακούστηκε αυτό. Πού ακούστηκε αυτό. Ο αστυνομικός. Να είναι συνδικαλιστής. Τα ξέρω τα γράμματα. Πώς γίνεται, ναι. Απαγορεύεται. Πώς φτάνει κάποιος ψηλά. Τι πώς φτάνει. Είτε στην αστυνομία είτε στο στρατό. Έχει μέσο. Όχι, ρε παιδί. Ποιος σου κάνει. Τι ποιος σου κάνει. Για να γίνει. Ο υπουργός. Ταξίαρχος, υποστράτηγος. Πώς γίνονται. Πρέπει να έχει μπάρμπα. Περίμενε, ρε φίλε. Τι περίμενε, ρε φίλε. Αντί να έχουν. Τι αντί να έχουν. Αντί να έχουν. Τι να έχουν. Εξετάσεις. Να βλέπουν τι ικανότητες. Κρίση αξιωματικών δεν λέγεται. Αυτό είναι. Αντί να βλέπουν τι έχει. Κάνει, αποφασίζει ο υπουργός. Άμα είναι. Ρε φίλε, ναι, συγγνώμη γιατί... τώρα, τι αυτό είναι. Το πράγμα είναι αξιοκρατία. Δηλαδή, βλέπεις ένα παλικάρι το οποίο μιλάει πέντε γλώσσες. Αυτό είναι το θέμα μας. Θαύμα μας. Αυτό είναι το θέμα μας. Το θέμα μας είναι ότι ακούς στην Ελλάδα συνδικαλιστή αστυνομικό και συνδικαλιστή στρατιωτικό. Ο απλός αστυνομικός δικαιούται να είναι. Δεν δικαιούται τίποτα. Μπαίνεις μέσα. Έχει κάθε δικαίωμα. Κανένα δικαίωμα δεν έχει. Κανένα δικαίωμα δεν έχει. Κάθε δικαίωμα. Όχι. Δηλαδή αυτός δεν είναι εργαζόμενος, δεν έχει δικαιώματα, όχι, είναι δεν έχει απαιτήσεις όπως εσύ. Όχι, είναι υπηρέτης του κράτους, είναι υπηρέτης σου. Ρε φίλε. Όπως εσύ πρέπει να είσαι υπηρέτης του, πώς το λένε, υπηρέτης του λαού και να βγάλεις τις ειδήσεις για να ενημερώνεις, ούτε εμείς το κάνουμε αυτό, στραβοί είμαστε κι εμείς, απαράδεκτοι είμαστε κι εμείς, ακούς ένα αστυνομικός συνδικαλιστής, από πού και ως πού ρε. Από πού και ως πού. Πώς σου ήρθε αυτό τώρα, δεν κατάλαβα. Δεν μπορώ να ακούω, δεν πάω λέει στο γήπεδο. Ποιος σε ρώτησε αν θα θες να πας. Μια καταρχήν παίρνει το 10%. Φρε δεν πάει να παίρνει πρώτο, και το 30%. Για να το πει αυτό ο συνδικαλιστής. Ναι. Θα πρέπει να ρωτήσει την ηγεσία της αστυνομίας. Αυτή εδώ, η ηγεσία της αστυνομίας. Δεν είναι αυτό. Ο συνδικαλιστής δεν είναι ηγεσία, μπερδεύεσαι. Τι είναι. Η ηγεσία είναι αυτή που είναι κάτω. Ναι. Και στο Μέγαρο εδώ πέρα οι μεγάλοι, ναι, που αυτοί αποφασίζουν τι θα γίνει. Όχι, όχι, σε συνεννόηση με τον υπουργό. Ο υπουργός τους λέει τι θα πούν. Και αυτοί λένε στους κατωτέρους τους τι πρέπει να γίνει. Εγώ σαν πολίτης δεν μπορώ να ακούω να συνδικαλίζεται, και το τελειώνω εδώ, ο στρατιωτικός μου και ο αστυνομικός μου. Είσαι υπηρέτης του εκάστοτε πρωθυπουργού, του εκάστοτε να πούμε κυβερνήτη, οφείλεις να ακολουθήσεις εντολές, αν δεν γουστάρεις φύγε. Δηλαδή δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Δεν θέλω να πάω να είσαι στο γήπεδο και τα... ποιος σε ρώτησε. Θα πας και θα πεις για ένα τραγούδι. Αφού θα δει τον παλάτο. Α το βρει, α μην γίνει αστυνομικό, α γίνει μπακάλι, α γίνει. Ρε φίλε, συγγνώμη. Δεν το κατάλαβα. Το Μαρινάκι τολμάει ένα αστυνομικό να τον συλλάβει. Γιατί να μην τολμήσει. Το Καραϊσκάκι τολμάνε. Εσύ θα τον έπιανε. Εγώ. Ναι. Α, γιατί, αφού εγώ θα ακολουθήσω. Το Μαρινάκι μισό, θα μισό, μισό. Ρωτάω κάτι, μισό, θα το. Μισό. Είσαι αστυνομικό. Ναι. Και ξέρει ότι απαγορεύεται να είναι στο γήπεδο. Ναι. Θα το συνέλαβε. Όχι, θα το συνελάμβανε. Όχι, όχι. Το Σαβίδι πέρσι. Στάσου. Θα το συνέλαβε. Στάσουρε. Στάσου το έργο να το δεις. Καταρχήν δεν υπάρχει αυτόνομο στρατός και αυτόνομη αστυνομία.
Είναι κατ' εντολή των υπουργών. Πώς εγώ, αφού είμαι μικρός αστυνομικός, θα πάρω από μόνος μου πρωτοβουλία. Θα πάρω λοιπόν το walkie-talkie, θα ρωτήσω. Τι να κάνω, κύριε συνταγματάρχα, κύριε Ελοχία, θα ρωτήσω τον συνταγματάρχη. Τι να κάνω, κύριε συνταγματάρχη, θα ρωτήσω τον ταξίαρχο. Τι να κάνω, κύριε ταξίαρχο, θα ρωτήσω τον αρχηγό της αστυνομίας. Τι να κάνω, κύριε αρχηγό της αστυνομίας, θα ρωτήσω τον υπουργό. Ο υπουργός ποιο να ρωτήσει, μισό λεπτό θα ρωτήσω, ξέρω εγώ, την Ευρώπη. Έτσι πάει, ρε κόκκινη. Κανείς μας δεν είναι αυτόβουλος. Όλοι έχουμε. Δηλαδή, εσύ ρωτάς κάποιον για να κάνεις το θέμα για τους αστυνομικούς τώρα. Τι να κάνω εγώ. Για να κάνεις ένα θέμα. Ναι. Για το πώς θα κινηθεί η εκπομπή. Ναι. Για το αν θα μιλήσει για τον Ηρακλή. Γιατί εγώ είμαι υπηρέτης. Εγώ είμαι υπηρέτης του λαού και του κάθε πρωθυπουργού. Όχι, ρε φίλε. Εξαρτώμαι εγώ από τον. Θέτεις κάποια ερωτήματα. Ναι, θέτω κάποια ερωτήματα. Τα οποία... Κάποια στιγμή ξεπερνούν με όρια. Με ρωτάς αυτό. Ξεπερνούν όρια. Ναι. Ωραία, με ρωτάς. Okay. Εμένα η δουλειά μου είναι να έρθει εδώ ακροματικότητα. Ένα λεπτό. Η ακροματικότητα θα φέρει χρήματα. Δεν πρέπει να έχω μηνύσεις, αγωγές και πώς τα λένε τα άλλα. Ακριβώς. Αυτά και τα λοιπά, όσο δυνατόν λιγότερα. Να βάλει τη ζυγαριά. Και να φροντίζουμε το μέσο. Να φέρει το αφεντικό θα πούνε. 10 δραχμές με έφερε, μία δραχμή μου είναι ζημιά. Πολύ κέρδος 9 έχω. Πάρα πολύ ωραία. Δεν έχω καμιά σχέση εγώ με τον στρατό. Αν ήμουν στρατό στο στρατό, θα έλεγα τι να κάνω, κύριε Λοχαγέ. Θα μου λέγει ο Λοχαγός, θα ρωτήσω τον ταγματάρχη. Τι να κάνω, κύριε συνταγματάρχη, αρχηγός. Καταλήγουμε στον υπουργό. Ό,τι πει ο υπουργός. Οπότε, στο στρατό και στην αστυνομία, απαγορεύεται να βγαίνετε και να μιλάτε συνδικαλιστικά. Τι θα πει συνδικαλιστή. Να μην μιλάνε. Να μην μιλάνε, όχι. Τι ήταν, ρομποτάκια. Ναι, ρομποτάκια. Όπως, γιατί δεν λέει να μην πάω στις συγκεντρώσεις να βαράω τους συνταξιούχους. Γιατί δεν λέει να μην πάω στο Μακεδονικό Αγώνα να βαράω. Να βαράω, ξέρω εγώ, με τα καπνογόνα. Γιατί δεν το λέει. Να μην πάω στο γήπεδο. Δεν το κατάλαβα, ρε μάγκα. Γιατί δεν πας στο συλλαλητήριο να πεις εγώ είμαι Μακεδόνας Βορειοελλαδίτης και δεν θέλω να πάω στο συλλαλητήριο να κάνω εναντίον της Μακεδόνας. Δεν το λες. Στην Τούμπα γιατί να μην πας δηλαδή. Και τι έγινε. Σε πετάξανε δύο μολότο πρώτη φορά είναι. Βέβαια. Πες μου ένα λόγο να το βέβαια, βέβαια η αλητία των μέσων μαζικής ενημέρωσης και επικοινωνίας που συμμετέχω κι εγώ δευτερόλεπτα είναι η εξής. Τραυματίστηκε ένα παλικάρι από την αστυνομία. Ναι. Σοβαρά κιόλας. Σοβαρά. Ναι. Τραυματίστηκε στην Τούμπα σοβαρά. Το ξέρεις. Ούτε θα το μάθεις. Γιατί? Γιατί η περιραίωση ατμόσφαιρα λέει ότι αστυνομικός, νεκρός ή τραυματίας δεν πουλάει στα μέσα. Ο κομμουνιστής πουλάει. Αν λοιπόν χτυπιόταν ένας. Γιατί ήταν δεξί αυτοί που βάρωσαν τους αστυνομικούς. Ένας ακροδεξιός. Το ξέρουμε. Ναι, το ξέρω εγώ. Λοιπόν, τι θα λέγανε τα μέσα. Χτυπήσανε το παιδάκι. Τώρα όμως που χτυπήθηκε αστυνομικός, δεν πουλάει το θέμα στον κόσμο. Δεν κάνει κλικ και δεν το πουλάμε. Άρα και εμείς είμαστε αλυταράδες κόκκινοι. Λοιπόν. Και εσύ είσαι πιο αλυταράς που δεν ήξερες ούτε το θέμα. Μεγάλος αλήτης. Έτσι. Ακούγες. Γιατί λέμε για τους άλλους, αλλά πρώτα όταν ξυπνήσουμε το πρωί, πρέπει να κοιτάξουμε τη μούρη στον καθρέφτη και να πούμε εσύ τι λάθος έκανες, Ραπτόπουλε. Εγώ λοιπόν, τον αστυνομικό ο οποίος χτυπήθηκε, έπρεπε να το αναδείξω το γεγονός. Δεν το γνωρίζεις γιατί είσαι και άμπαλος, είσαι και τεμπέλγανας και δεν κοιτάζεις και το ρεπορτάζ. Δεν γνωρίζω ότι τραυματίστηκε ο αστυνομικός. Είσαι τεμπέλγανας, βέβαια. Okay. Λοιπόν. Αν σκέφτεσαι και λογικά και οικολογικά, επιλέγεται Vitex Eco Make a Wish. Πλαστικό ματ πιστοποιημένο, οικολογικό και αντιμικροβιακό σε χιλιάδες αποχρώσεις με μεγάλη αντοχή στο συχνό πλήσιμο, κλάσης 1. Το οικολογικό πλαστικό της Vitex είναι ό,τι καλύτερο για το παιδικό δωμάτιο, ενώ μέρος των πωλήσεων υποστηρίζει το φιλανθρωπικό οργανισμό για τα παιδιά, Make a Wish. Τα χρώματα αυτά, όπως και πολλά ακόμη, όπως και χιλιάδες ιδέες για χρώματα και ιδέες ανακαίνησης, θα τα βρείτε στα καταστήματα Κοσμάγλου, ο οποίος είναι και ο χορηγός της εκπομπής. Δυτικά Ιθάξη 62 με Αντών Τρίτη στον Εύωλμο, Κέντρο Φιλίππ 84 και Ανατολικά Εθνική Αντιστάσεις 82 στο Φίνικα με τηλέφωνο το 2310 480 606. Διάλειμμα και σε λίγο και πάλι μαζί. Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου. Πάρε μπρος, πάρε μπρος, σε παρακαλώ, μη με κρεμάσεις τώρα. Τα έφαγε τα ψωμιά του φιλαράκι. Τώρα θα σου πω τι θα κάνεις για να το ξεφορτωθείς οριστικά. Παίρνεις την άδεια κυκλοφορίας στο χέρι. Τηλεφωνείς στο 18133 για οριστική διαγραφή και κερδίζεις και μετρητά. Αφή Κωνσταντινίδη και οριστική διαγραφή του παλιού σου αυτοκινήτου αμέσως και στην καλύτερη τιμή. Πάρε τηλέφωνο στο 18133 ή μπες στο axa.gr. Με κάπα σίγμα, έτσι. Κοσμάογλου. Έτσι λέμε το χρώμα στη Θεσσαλονίκη.
ελληνική. Ένας κόσμος, τρεις υπερσύγχρονοι χώροι γεμάτη χρώμα, πρωτοποριακά υλικά δόμησης και διακόσμησης. Showroom με εφαρμοσμένες τεχνικές και υλικά για να βλέπετε το αποτέλεσμα της επιλογής σας. Και απίστευτη αντοχή, προστασία και καθαριότητα με το καινοτόμο πλαστικό χρώμα Vitex με τεχνολογία Teflon. Προστασία από λεκέδες, καπνό, σκόνη και πανεύκολο καθάρισμα. Τώρα το μοναδικό Vitex με Teflon των 10 λίτρων, 5 ευρώ φθηνότερα. Βάψε ό,τι θες, μόνο με Vitex. Καταστήματα Κοσμάογλου, το χρώμα της εμπιστοσύνης. Κέντρο Φοίνικας Εύοσμος, 2310-480-606. Μασούτης, εδώ για σένα, με ακόμα μεγαλύτερες προσφορές. Πέμπτη ως Σάββατο, γαλοπούλες και πάριζες υφαντής, 30% φθηνότερα. Χυμή Κάμπος Χίου, 25% φθηνότερα. Μπισκότα Digestive Παπαδοπούλου, 35% φθηνότερα. Και ουίσκι Johnny Walker Red Label, 3 ευρώ φθηνότερα, μόνο 14,94. Μασούτης, εδώ για σένα, οικονομικά και ελληνικά. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Διακοπές, θάλασσα, GPS και βυθόματο εσείς. Άντε και δεν πήγες θάλασσα. GPS για βουνό, για εκδρομές, για το ποδήλατο έχεις. GPS για να παρακολουθείς τους σκύλους σου έχεις. GPS, λογικό έχεις. Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια. Βλέ φίλε, αν GPS θέλεις να βάλεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης. Στις Οικές Ελπίδος 34 και νέο κατάστημα Ελπίδος 52 στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ meimaris.com. Μεϊμάρης. Τι βλέπω, αγόρασες προστατευτικό κάλυμα Levita αερίου. Ναι, αλλά όχι όποιο και όποιο. JB, φίλε μου, για οικονομία και προστασία. Ο χειμώνας μπήκε και ο Levita σας κινδυνεύει από την παγωνιά. Η JB Bouclas ΑΕ έχει τη λύση. Το εύκαμπτο πιστοποιημένο προστατευτικό κάλυμα JB κατασκευάζεται από άκαυστο και ανεξίτηλο υλικό γαλλικής προέλευσης με ενδιάμεσο πετροβάμβακα. Η εύκολη τοποθέτησή του εγγυάται την πλήρη προστασία του Levita σας, διατηρώντας τον πάντα καινούριο, ενώ λόγω των πιστοποιημένα μηδενικών απολειών κάνετε οικονομία καυσίμων. Τώρα η προστασία του Levita σας έχει ένα όνομα. JB Bouclas ΑΕ. Θα τα βρείτε σε τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης. Το αυτοκίνητό σας, SUV, σπορ, οικογενειακό, όπως και να είναι, για εσάς είναι πάντα πολύτιμο. Είναι το μαργαριτάρι σας. Ποιος το ασφαλίζει? Ο Μαργαριτόπουλος. Ασφάλειες αυτοκινήτου από 59 ευρώ για όλη την Ελλάδα και πάντα δίπλα σας, ό,τι και αν συμβεί. Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. 2130-278-279. Μαργαριτόπουλος. Δίπλα σας και μετά την ασφάλιση. Αντιμετωπίζετε πρόβλημα τριχόπτωσης? Δοκιμάστε την ολοκληρωμένη θεραπεία Copexil Aqua Anti-Hair Loss Treatment από την ελληνική εταιρεία Lavis Care. Η επαναστατική δράση της οφείλεται στο ενεργό σύμπλοκο Copexil Aqua, μια καινοτόμα, πατενταρισμένη δραστική ουσία που κλινικά αποδεδειγμένα αποτρέπει τη συρρήγνωση του θύλακα της τρίχας, σταματά την τριχόπτωση και οδηγεί στην ανάπτυξη νέων μαλλιών. Είναι ιδανικό για την ανδρογενετική αλοπεκία, τη χρόνια τριχόπτωση και την εποχική αντιδραστική τριχόπτωση. Συνδυάστε το ειδικό σαμπουάν και τις σαμπούλες και αποκτήστε πυκνά μαλλιά με περισσότερο όγκο. Είναι διαθέσιμη στο www.laviscare.eu και σε επιλεγμένα σημεία πώλησης στην προνομιακή τιμή των 24,90 ευρώ. Ανακαλύψτε την. Τι έγινε πάλι, ρε Βόδα, ρε? Έχασα τα κλειδιά από το αυτοκίνητο, ρε Κώστα. Αμάξι έχει κουβά. Όχι, ρε, από το καλό. Για καλό αυτοκίνητο ήταν μούτρα σου, ρε Χαϊβάνι. Δελφών 101 και μπότσερη γωνία. Πετκανίτσας. Πετκανίτσας. Κλειδιά, κλειδαριές, λουκέτα, χρηματοκιβώτια. Κλειδιά, immobilizer με τηλεχειρισμό ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας τελευταίας τεχνολογίας. Τηλεκοντρόλ γαλαζόπορτας πάρκινγκ. Μπαταρίες για τηλεκοντρόλ και πάση φύσεως σε επισκευές κλειδαριών, αυτοκινήτων, ακόμα και όταν δεν παίρνει μπρος. Πετκανίτσας. Δελφών 101 και μπότσερη γωνία. Με τηλέφωνο το 852-727. Διατίθεται και χώρος στάθμευσης. Μόνο ATM δεν ανοίγει. Βρε μαράκι, πώς αδυνάτησες έτσι? Καλέ, εγώ τρώω είδη υγιεινής. Σε μας, τα είδη υγιεινής δεν τρώγονται. Ομορφαίνουν όμως το χώρο σας. Φτύκας, πλακάκια και είδη υγιεινής. Ελάτε στην έκθεσή μας να σχεδιάσουμε μαζί την ανακαίνιση του μπάνιου σας με προϊόντα από τους μεγαλύτερους ισπανικούς και ιταλικούς οίκους και με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας. Με νέες προσφορές σε επιλεγμένα είδη για όλο το φθινόπωρο. Φτύκας, πλακάκια και είδη υγιεινής. Απόλλωνος 3739, κάτω Τούμπα, πάνω από τον κήπο του Καλού. Τηλέφωνο 2310-905-503. Φτύκας, είδη υγιεινής που δεν τα χορταίνει. Πηγαίνω που λες τις προάλλες στη Γερμανία και τρώω ένα λουκάνικο, κάτσε καλά.
Ρωτάω τι είναι αυτό. Με λένε είναι Βιέννης. Κάπα για πάω Αυστρία. Του ζητάω λουκάνικο Βιέννης. Με λένε τη Βιέννης ρε φίλε. Αυτό είναι Φραγκφούρτη. Σε ατρελαθείς να πούμε. Το θέμα είναι ένα. Εμείς στη Θεσσαλονίκη τα λέμε Βίνερ και είναι Πασιάς. Και σε λέω δεν παίζονται. Λουκάνικα Βίνερ Πασιάς. Αποκλειστικά για καλοφαγάδες. Μετρόπολης 95,5. Η ηγέτης στα σπορ. Εδώ είμαστε και μαζί μας είναι ο κλειδαράς Στέργιος Πετκανίτσας, Δελφόν 101 και Μάρκο Μπότσο Αργωνία. Πηγαίνετε εκεί για να βγάλετε κλειδιά Immobilizer ή τηλεφωνείτε στο 85 27 27. Αν έχετε πρόβλημα με κλειδιά, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, οτιδήποτε αφορά κλειδιά ή κλειδαρά, στο 85 27 27. Να πω ότι το goldmall.gr σε παρουσιάζει σε αποκλειστική τιμή την παιδική παράση Όνειρο Καλοκαιρινής Νύχτας στο Θέατρο Αυλαία. Σάββατο 29 Σεπτεμβρίου παρουσιάζει το μαγευτικό έργο του Σέξπιρ, ειδικά διασκευασμένο για παιδιά με αγάπη αλλά και φαντασία. Βρες το εισιτήριό σου για το Όνειρο Καλοκαιρινής Νύχτας στο Θέατρο Αυλαία στη χαμηλότερη τιμή από οπουδήποτε αλλού, αποκλειστικά στο goldmall.gr. Λοιπόν, είπες κάτι, θες να το ολοκλήρωσες, πώς τραυματίστηκε, τι έγινε. Σε τι κατάσταση είναι. Έφαγε τη φωτοβολίδα να πούμε. Πώς το λένε αυτό. Ναι, και τραυματιστικά και ο άνθρωπος. Μολότοφ έρει το λένε. Μολότοφ και τα λοιπά. Εμείς όταν λέω, δηλαδή το δημοσιογραφικό λόμπι. Επειδή ξέρουμε ότι ο αστυνομικός τραυματίας νεκρός δεν πουλάει. Η μάνα του αστυνομικού, άμα κλάψει, δεν πάμε να τη δούμε. Του κομμουνιστή τη μάνα πάμε να τη βλέπουμε. Την καημένη τη μανούλα και στο παιδάκι τη. Υπάρχει μια κοινωνική αδικία εδώ. Μεταξύ των μέσων και τη αστυνομία. Άρχισε με τι γυναίκε, συνεχίζει με του αστυνομικού. Αλλά απαγορεύεται για μένα να συνδικαλίζεται ο κρατικός ιατρός, ναι, ο στρατιωτικός και ο αστυνομικός. Έβαλες και το γιατρό μας. Φυσικά. Φυσικά δουλεύεις στο ΑΧΕΠΑ και δεν πήγες να ιδιωτεύσεις, θα μείνεις στο ΑΧΕΠΑ. Παγορεύεται. Ναι, τι θα υπηρετείς, εκεί θα έρθει ο Τσιγκάνος, θα τον ανοίξει. Τι θα έρθει ο Κούρδος. Κράτος, τι κάνει. Τι κάνει, δεν με νοιάζει τι κάνει το κράτος. Για να διασφαλίσει τον άξιο και ικανό, ναι, να τον αναδείξει. Αυτό είναι το κράτος. Όχι, ρε φίλε, δεν είναι αυτό. Αυτό είναι το κράτος. Εσύ, αν έχεις μια επιχείρηση. Έχω είσαι αγρότης. Ναι, είμαι αγρότης. Και λες. Ναι. Τι μαζεύουν αυτή την εποχή, ελιές. Ελιές. Ναι. Ωραία. Τι μεροκάματο θα δώσεις. Εγώ, ναι, το μικρότερο. Τι μεροκάματο θα δώσεις. Θα πάω έναν που είναι φουκαλάς και θα του δώσω ένα μεροκάματο. Ρε φίλε, θέλεις 10 εργάτες. Τι μεροκάματο θα του δώσεις. Το χαμηλότερο που μπορώ να δώσω. Το ίδιο όλους. Ναι. Το ίδιο θα του δώσει όλου. Θα κοιτάξω να του κλέψω του εργάτε. Δηλαδή να μην του δώσει. Το ίδιο θα του δώσει όλου. Ανάλογα τώρα, αν είναι κάποιο πολύ καλό, του δώσει κανένα ευρώ παραπάνω. Ένα παγούρι νερό παραπάνω, τίποτα. Ο λόγο ποιο είναι. Να το προσέξω λίγο παραπάνω. Ότι αυτό που αποδίδει πρέπει να πάρει παραπάνω. Μάλιστα. Άρα δεν πρέπει να του δώσει ανάλογα με το τι δουλειά θα κάνει. Τι σχέση έχει ο αγρότη με τον αστυνομικό τρόπο. Για πε μα. Ο γιατρό, ο οποίο είναι καλό, ναι, θα ιδιωτεύσει. 100%. Η λογική αυτό λέει. Βέβαια. Όταν όμως το δημόσιο, ναι, αν το κράτος τον προσέχει. Ναι. Δεν τον προσέχει. Αν το κράτος. Δεν τον προσέχει το κράτος. Και επειδή το έκανε πριν. Έχει δώσει το όροχο του Ιπποκράτη. Πρέπει να συνεχίσει να το κάνει. Επειδή δεν τον προσέχει, πρέπει να συνεχίσει να μην το προσέχει. Όχι, να παίρνει φακελάκια όπως κάνει. Εσύ θες την ανακατοσούρα. Εγώ θέλω την συγκρότηση και την τάξη. Καλός άνθρωπος. Δεν κουστάρω, ρε φίλε, επειδή εσύ, ναι, έχεις 50 ευρώ στην τσέπη και εγώ δεν έχω, ναι, να φάει σειρά μου. Τι σχέση έχει η κουβέντα που κάνουμε. Μεγάλη! Ρε κόκκινε. Θέλω το κράτος, ναι, να ανταμείβει, ναι, τον ικανό, ναι, τον άξιο, τον εργατικό και τον τίμιο. Τι σχέση έχει με αυτό που συζητάμε. Πολύ μεγάλη. Καμία. Γιατί αν κοπεί αυτό ο ομφάλιος λόρος, οχ, 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 μεταξύ παρανομίας. Αμα το ξύλινο λόγο σου, ρε κόκκινε, δεν το γουστάρει ο ακροατής. Okay. Έχεις ένα ξύλινο λόγο, το οποίο δεν το γουστάρει ο ακροατής. Τι ζηλεύεις, είναι τι γνωστό. Να σε ζηλέψω, ρε κόκκινε. Ότι κάνεις ό,τι μπορείς. Αυτά είναι για τα... να απομυθοποιήσεις ό,τι λέει ο άλλος. Είναι επίσης γνωστό. Συσυνάς... Επιχειρήματα έχεις. Έχω. Τι είναι αυτό, ο ξύλινος λόγος. Ο ξύλινος λόγος είναι. Άκου να δεις τώρα. Έχω τον ντουβάρι απέναντι. Παλιά οι αστυνομικοί απαγορεύονταν να παντρευτούν κιόλας, το ξέρεις. Τι κάνανε. Ούτε οι αγροφύλακες δεν παντρευόντουσαν. Ήτανε υπηρέτες του κράτους. Έλεγε ο Πατακός, θα πας να βαρέσεις τους κομμουνιστές. Πήγαινε βάραγε. Ό,τι κάνει και τώρα. Όταν διαλέγεις αυτή τη δουλειά, άκου να δεις. Άμα θες να κάνεις, να πούμε, δουλειά με μυαλό. Άμα θες να κάνεις δουλειά, συγγνώμη. Δουλειά. Με την προσωπική σου πένα, mm-hmm, δεν θα γίνεις αστυνομικός ούτε αξιωματικός του στρατού. Να σου λένε οι άλλοι τι να κάνεις. Αυτοί οι οποίοι γίνονται αστυνομικοί τι είναι, πώς τους χαρακτηρίζεις. Ό,τι του λέει το αφεντικό κάνει. Πώς τους χαρακτηρίζεις.
Τι, πώς τους χαρακτηρίζω? Δεν υπάρχουν δημοσιογράφοι οι οποίοι κάνουν ό,τι τους λένε. Περίμενε, ναι. Είναι όργανα. Ρωτάω. Ναι. Υπάρχουν δημοσιογράφοι που τους λένε και ό,τι τους λένε το κάνουν. Και αυτοί το ίδιο είναι. Γιατί μένεις και στοχοποιείς μία δουλειά? Όπως και στην ΕΡΤ. Όποιος έχει δημοσιογράφο στην ΕΡΤ, απαγορεύεται να κάνει. Δεν μπορεί να συνοηθεί. Μπορούμε, μπορούμε. Δεν ο κόσμος κάτω γουστάρει να κάνει. Σε πολλές δουλειές δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Σε πολλές δουλειές, ναι, σκάσε, δεν υπάρχουν δουλειές. Πάρτε αυτά και μιλήστε. Σε πολλές δουλειές δεν υπάρχει σεξουαλική παρενόχληση υπέρ του δέοντος. Αμάρε, και λένε σκάσε, μην μιλάς. Αμάρε, δεν θα έχουμε λεφτά να ζήσουμε. Αμάρε, ναι ή όχι. Πλατυπόδη στο μυαλό, πλατυπόδη και στο πόδι. Από το να με βλάκασα και εσένα. Απάντησέ μου. Με επιχειρήματα. Αμάρε κόκκινε. Αμάν ρε κόκκινε, τι του τα μπάνει άντρα, ναι, είσαι ρε κόκκινε. Ωραίο επιχείρημα. Λέμε ρε κόκκινε, ο στρατιωτικός και ο αστυνομικός, και το τελειώνουμε γιατί θα το κουράσει εσύ το θέμα, ναι. Το πας αλλού. Επειδή είναι επαγγέλματα των διαταγών, δεν τους βλέπει το κράτος σαν ανθρώπους, τους βλέπει σαν αντικείμενα. Εκτελέσεως εντολών. Εσάν σαν τι σε βλέπει. Φρέα σε μένα τι με βλέπει. Σου μιλάω, εγώ δεν βγήκα να διαμαρτυρηθώ ρε, για τη δουλειά μου. Στον μπούζο ρε βλάκα. Δεν διαμαρτυρήθηκα εγώ αν έχω κάποιο πρόβλημα στη δουλειά μου, ούτε με συνδικαλίστηκα ποτέ. Εσύ ποιος να το απαγορέψεις. Έτσι γουστάρω. Με επιχειρήματα. Είμαι ένας πολίτης. Όχι, με επιχείρημα. Με επιχειρήματα. Αυτό είμαι ένας πολίτης που πληρώνω. Δεν αμφισβητώ την προσωπικότητά σου. Είμαι ένας πολίτης που θέλω να μου μη με κόβεις. Να επιχειρηματολογήσεις. Ρε Παύλο, με κόβει αυτό συνέχεια. Ποιος είναι ο Παύλος? Ο Ανδρώνης. Με κόβει αυτό συνέχεια. Βάλτε τον κόφτη εκεί πέρα. Βγάλτε. Ναι, με ενοχλεί. Ναι, όταν ένα φουλάρο με ενοχλεί. Ναι. Και ο κόσμος θέλει να φουλάρω εγώ τώρα. Αυτό τι ήταν τώρα. Θέλω φουλάρισμα τώρα. Πώς θα γίνει τώρα, με σταματάζει συνέχεια. Τι θα κάνουμε τώρα. Ας εγώ να τρέξω πάνε με τζόκινγκ εξήν να υπάρχει μια ισορροπία εδώ πέρα. Τι να γίνει τώρα. Το ίδιο μπορεί να τρέξουμε οι δυο μας. Άλλο το τρέξιμο το δικό σου, το τέμπο, άλλο το σπριντάρισμα το δικό. Τι με κοιτάς, ρε κόκκινε. Τι είπα, ρε κόκκινε. Με σταματάς, με διακόπτεις τον ηρμό μου. Θέλω να φουλάρω, με ξανασταματάς. Άσε ένα φουλάριο, άλλο που είναι σε... τι να πεις καλημέρα, πες. Και διαμαρτύρεσαι. Άσε με, τι να πεις εσύ, πες. Άμεσα, πεις εσύ, θα πάμε ένα τέταρτο, δεν θα πεις τίποτα. Θα τελειώσουμε τώρα. Τι να κάνουμε τώρα. Λοιπόν, τι είναι, έχεις ένα πρόβλημα. Τελειώσαμε. Ακούω να ψήσεις. Μα δεν με αφήνεις να εκφραστώ, ρε. Χάνει αέρα. Τελείωσε, το είπαμε, τελείωσε, άλλα θέματα. Τέλος, άλλο. Ο κόσμος κατάλαβε. Τώρα ο κακοπροαίρετος. Ναι. Και δικαίως. Δικαίως. Θα σου πει. Άρα κερατά κόκκινα και λαπτόπουλε. Ναι, ναι. Έχει ο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Ναι. Βάλανε ένα διαιτητή. Ναι. Ο οποίος είναι 30 χρονών. Είναι 30 χρονών. Είναι καρτάκιας. Ναι. Κάτι το οποίο. Να, το κλάμα του Μπούζου πάλι θα πάρεις. Του πάω Παοξίδων. Αυτό σου κάνω. Αυτό μου κάνει. Γιατί είπα, πρώτα θα κράξει εμένα. Οι Παοξίδες τώρα αρχίσανε. Ο διαιτητής είναι άπειρος. Είναι καρτάκιας. Τι τελειώσω. Φοβούνται. Όχι, μην τελειώσεις. Το άκουσα το ρεπορτάζ. Εγώ δεν επιτρέπεται να σε διακόψω. Εσύ γιατί με διακόπτεις? Αφήνει και το τηλέφωνο. Το χτυπάει δυνατά, χτυπάει χαμηλά. Ποιο ηλίθιο τώρα παίρνει την ώρα του που μιλάμε. Ποιο μπορεί να είναι. Ποιο ηλίθιο να ξέρει να βρει όλοι μαζί. Ποιο ηλίθιο μπορεί να είναι αυτό. Συνέχιση. Λοιπόν, λέγε. Για να ολοκληρώσουμε όμορφα και ωραία. Γιατί ολοκλήρωση. Υπάρχει ένα παιχνίδι το οποίο είναι σημαντικό. Για ποιον? Και για του δύο. Πάρα πολύ ωραία. Και πάρα πολύ σημαντικό. Από ό,τι και να πω. Το οποίο δεν λέμε ότι θα κρίνει το πρωτάθλημα. Αλλά θα επηρεάσει πάρα πολύ. Να κλαίω για το διαιτητή τώρα. Η περιραίουσα ατμόσφαιρα θέλει. Την όλη κατάσταση μεταξύ Λουτσέσκου και κόσμου ναι. Να είναι κάπως. Γιατί τι έχει ο κόσμος με τον Λουτσέσκου? Γιατί ο ΠΑΟΚ μέχρι τώρα δεν έχει παρουσιάσει κάτι το ιδιαίτερο. Ναι. Στο χορτάρι μιλάω. Ναι, ναι. Δεν ήταν κάτι θεαματικό. Αν εξαιρέσει τα αποτελέσματα. Ωραία, ναι. Δεν είναι ευχαριστημένοι από την μπάλα που βλέπουν. Ναι. Λοιπόν, ούτε βλέπουν και εξωαγωνιστικά από τον Τεβεκέλ και του υπόλοιπου να κερδίζει τίποτα ο ΠΑΟΚ έναντι των υπολείπων. Ή να χάνουν οι άλλοι. Ναι. Και σου λέει, τι γίνεται εδώ. Ναι. Πάλι θα πάει η χρονιά στράφτη. Ναι. Στράφτη. Στράφη. Στράφη λέγεται. Στράφη. Αστράφτη. Αστράφτη είναι. Ναι. Μπορεί ναι. Να στράφτη. Στράφτη. Ναι. Έξω, δεν ξέρει τι γίνεται άλλο. Διάφορα. Λοιπόν, άδικο έχουν που αναρωτιόνται και προβληματίζονται. Έγινε και το σκηνικό με τον Ουάρντα. Τα βρήκαν εκεί. Δεν αλλά όχι από αυτό το παιχνίδι. Το δώσαμε πρώτη χθες. Τα βρήκανε. Πάει. Στο Άρτ το έδωσε χθες πρώτος. Τα βρήκανε και μετά βγήκε. Το πρόλαβα το γεγονότο. Ταχύτητα. Μπαμπαμ, το πρόλαβα. Λέγε. Συγχαρητήρια στον Κωνσταντίνο Αναπτόπουλο, ο οποίος το έδωσε πρώτο. Δεν πρέπει να το πω. Καλύτερα να το πω εγώ παρά εσύ. Όχι, το λέω εγώ. Γιατί έχω προτερήματα, έχω και πλεονεκτήματα. Τι έχεις? Όπως όλοι οι άνθρωποι. Γελάει ο κόκκινο. Τη ζυγίζω, πού να τη δώσω τώρα. Κεφάλι ή κοιλιά. Κεφάλι ή κοιλιά.
Την κεφαλιά. Δύο μπουνιές να δώσεις 180 σφιγμούς στο έμφραγμα. Α, σε μην κουνιέσαι καλύτερα. Εσύ κάτσε σαν το βόακι πέρα. Εσύ δεν σηκωθείς πάντως. Κάτσε σαν ακίνητο. Όποιος φάει δεν σηκωθεί. Εγώ θα πάθω έμφραγμα. Ο άλλος δεν θα σηκωθεί. Μην κουνιέσαι πολύ. Δεν θα σηκωθεί. Μην κουνιέσαι πολύ. Πάω κάνω καρδιακό. Πρέπει να. Μην κουνιέσαι. Κάτσε εκεί. Εσύ από κούνημα ξέρεις. Ναι, κάτσε, κάτσε. Πηγαίνοντας για Γιάννη να κουνιώσουν τα καλά. Δεν πήγα στα Γιάννη. Α, άλλα λένε οι πληροφορίες μου. Άλλα λένε. Λοιπόν, το παιχνίδι αφήνουμε το διαιτή στην άκρη. Ειλικρινά το λέω. Αφήνω το διαιτητή στην άκρη. Αγωνιστικά. Ναι. Με αυτό που έχει παρουσιάσει μέχρι τώρα ο Ολυμπιακός ναι. και ο ΠΑΟΚ. Ναι. Ο ΠΑΟΚ είναι λίγο, λίγο καλύτερος από τον Ολυμπιακό. Είναι λιγότερο κακός. Λιγότερο κακός, ναι, ο ΠΑΟΚ. Είναι δύο ομάδες. Βασική εντεκάδα, ναι, έτσι. Ναι. Ο ΠΑΟΚ ναι. υπερτερεί σε ένα πολύ βασικό πράγμα. Πού υπερτερεί ο ΠΑΟΚ? Στο ότι έχει συνοχή σαν ομάδα. Τι έχει, δηλαδή λέει? Η ίδια ομάδα που έπαιζε πέρσι ναι. παίζει και φέτος. Ναι. Δηλαδή ξέρει ο ένας τα κουσούρια και τις αρετές του άλλου και βρίσκονται. Ο Ολυμπιακός είναι μια καινούργια ομάδα ναι. η οποία δεν έχει φορ, ναι. δεν έχει καλά στόπερ, ναι. αλλά έχει καλή μεσαία γραμμή που δεν έχει ο ΠΑΟΚ. Αυτό ακριβώς είναι πολύ σωστό που λες. Άστο καλό. Είπα και κάτι σωστό. Άμα πεις κάτι σωστό, δεν θα πρέπει να το. Ότι λέω βλακή. Αφού σωστό είναι. Ξύλινος λόγος. Τώρα ήταν σωστό. Ξέρετε, το είπα εγώ αυτό και το πήρες για δικό μου. Για δικό σου. Το πήρες για δικό σου. Ναι. Το δικό σου το πήρες για δικό σου. Λέγε ρε, συνέχισε. Συνέχισε ρε, λέγε. Το σπουδαίο είναι ναι. ότι αυτό το πράγμα από μόνο του κάνει την αναμέτρηση αμφίροπη. Ναι. Γιατί η μεσαία γραμμή επηρεάζει πάρα πολύ. Τα χαφ βέβαια του Ολυμπιακού είναι δύο καλά από τα τρία. Δεν είναι και οι τρεις καλά. Ναι, δηλαδή, ο Καμαρά είναι βασικά. Είναι ο Καμαρά βασικά και ο Φορτούνης αν παίξει. Το τρίτο σκάφ. Αν παίξει καλά εννοώ. Δηλαδή αν φουλάρει, ναι. Μέχρι τώρα δείχνει ότι παίζει καλά. Έμαθα εγώ ότι κάνει προπονήσεις έξτρα κτλ. Και πάει να ανέβει. Ο ναι. τρίτο σκάφ ποιο είναι, ρε κόκκινο. Του Ολυμπιακού. Ο Μπουχαλάκης είναι. Ο Νάτκο είναι καλό. Μ' αρέσει ο Νάτκο. Ο Νάτκο όμως για να τον ναι. βάζει λίγο, ναι. πάνε να πει δεν είναι έτοιμος. Ο Νάτκο τον βάζει λίγο γιατί είναι κοντός. Όχι, πάνε να πει δεν είναι έτοιμος. Όχι, 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 όχι. Κοντένει τα χάφ του, θέλει ένα ψηλό εκεί πέρα. Όλοι οι προπονητές τα τρία χάφ όταν παίζουν θέλουν και ένα σωματοτυπικά πάνω από ένα 85 ναι. να τραβάει και στον αέρα. Γιατί άμα βάλεις τρεις κοντούς, καλά είναι χαμηλά. Και για τα στημένα πίσω. Τα στημένα όλα τα μετράνε οι προπονητές. Δεν μπορεί, ναι. δηλαδή, δεν μπορεί να βάλεις τρεις κοντούς χάφ στο κέντρο. Η μόνη ομάδα η οποία παραδοσιακά είχε κοντούς αλλά πάντα έβρισκε και ένα ψηλό στο κέντρο ήταν η Μπαρσελόνα. Η Μπαρσελόνα ρε κόκκινε είναι μια περίπτωση στις 1 εκατομμύριο τώρα. Την περίπτωση θα πιάσουμε. Είναι μοναδική. Η Μπαρσελόνα. Βρε κόκκινε. Θα το πεις, είναι η Μπαρσελόνα είχε τους κοντούς γιατί είχαν 80-20 κατοχή. Πού να την κάνει στη μένη φάση την Μπαρσελόνα η άλλη ομάδα. Δεν θυμάσαι που μελετούσαμε ότι δεν κάνουν κόρνερ μέσα στην περιοχή για κεφαλιά. Ποιος? Ένας Πικέ υπήρχε και ένας Μασεράνο. Ναι, ρε φίλε τώρα. Δεν τα κάνω. Καλά χρόνια της Μπαρσελόνα. Πήγαινε κάτω η μπάλα. Για να την κερδίσεις στην κεφαλιά πρέπει να κερδίσεις φάουλ. Ναι. Πού να κερδίσεις φάουλ. Για να κερδίσεις φάουλ πρέπει να κάνεις κατοχή. Σαφ είναι. Σωστά. Του τρώγανε και τις πορτοκαλάδες τότε εκείνο τον καιρό και φουλάρανε. Άστο. Ήταν καλά τα πορτοκαλιά εκείνη. Εντάξει. Τι... Ήταν καλά. Έτσι. Λοιπόν. Για μένα δύο είναι τα πολύ σημαντικά παιχνίδια της αγωνιστικής. Ποια είναι? Θα με πεις τον Άρη μετά την Τρίπολη. Θα με πεις για το αυτό. Α, αυτό είναι. Όχι, καταρχήν υπάρχει παιχνίδι για μένα το οποίο έχει ξεκάθαρο σημείο. Ποιο? Θα το διαβάσουν αύριο. Γιατί να το δώσω από τώρα? Πες να το ακούσει. Πες να το ακούσει 1 εκατομμύριο κόσμο γιατί θα το διαβάσουν 1000 άτομα αύριο. Όχι, δεν πειράζει. Έτσι λέω. Δεν πειράζει. Άσε, ναι, ναι. Μας πουλήσει και μη μας το λες τότε, κόκκινε. Εντάξει. Υπάρχει σημείο το οποίο για μένα πιστεύω ότι θα πέσει. Εγώ θα παίξω καλά λεφτά 3 μάτς. Θες να στα πω στον αέρα τώρα. Ευθέως. Θα παίξω, όταν λες καλά λεφτά, δηλαδή αν παίζεις 1 ευρώ. Ναι. Όταν βάζεις στοίχημα, τι θα βάλεις, 10. Αν βάζεις 1 ευρώ, θα βάλεις 10. Θα βάλω 10. Ναι, ναι, ωραία. Πες μου, τι θα παίξεις. Λοιπόν, χ2 τον Παναθηναϊκό με τα Γιάννη. Διπλή ευκαιρία. Έχει κολλήσει το μυαλό σου εκεί, θα ναι. κάψεις φλάτσα κεφαλή. Εντάξει. Mm. Εσύ πες ότι το Πατράκι θα χάσει εκεί. Από τον Παναθηναϊκό. Δεν είπα ότι θα χάσει. Ωραία. Υπάρχει καλύτερο σημείο από αυτό. Εντάξει. Θα παίξω χ2 τον Άρη με την Τρίπολη. Πάλι φλάτζα και βάλει. Πάλι φλάτζα και βάλει. Ναι, ναι. Και έχει δύο τον Ολυμπιακό με τον ΠΑΟΚ στο Καραϊσκάκι. Ναι. Τρεις διπλές ευκαιρίες. Ναι. Σε χαλάει, ρε. Δηλαδή, το θεωρείς ουτοπικό να πάρω λεφτά από αυτό το. Αυτή υπάρχουν διπλές. Καλύτερα σημεία, αυτό θέλω. Να τα ακούσω με μεγάλη βλάβη. Εκτός αέρα θα πω. Εκτός αέρα. Ναι. Δηλαδή, 600.000 μας ακούν τώρα. Οι χίλιοι που θα δεν μας ακούνε, μας ακούει 1 εκατομμύριο. Ένα εκατομμύριο και θα ναι. πάω για 1000 άτομα που θα μας διαβάζουν να μην το πω. Όχι, δηλαδή. Ρε φίλε, δεν είναι μυστικό. Είναι απλό. Θα φύγω από εδώ. Θα φύγει. Λέμε ότι έχω 100 ευρώ και θέλω να τα ποντάρω. Μάλιστα. Ναι. Λοιπόν, όχι ότι είμαι κάποιος. Ναι. Αν αρχίσουν και το ποντάρουν. Ναι. Το σημείο από το 3 που είναι θα πάει στο 2. Τι λέει ρε παιδιά, μόλις ο Πάπες έλα ακούει τώρα. Ξέρεις πόσες φορές έχει γίνει. Τι. Ο Λάρη εκεί. Βγήκε ο Λάρη εκεί και έπεσε η απόδοση. Κάτσε ρε κακή. 8 στα 8 κάναμε την προηγούμενη. Εντάξει και τι. Και τι έγινε. 8 στα 8 δεν χάναμε. Το γράψανε εδώ σημείο. Οι συνάδελφοι. Δεν με ενδιαφέρει. Δεν το γράψανε. Σε πουλήσανε. 8 στα 8 κάναμε, φίλε. Λοιπόν, να πω και ένα σημαντικό άλλο θέμα από το οποίο είναι η γάμα εθνική. Λοιπόν, περίμενε λίγο. Ναι. Το μάτς του Άρη ναι.
θα έχει πολύ τροφή για κουβέντα. Ναι. Δεδομένο. Ναι. Ό,τι και να γίνει, ναι, είτε για καλή είτε για κακή κουβέντα θα έχει πολύ τροφή. Γιατί? Γιατί ρε. Ο Ερέρα κατέβηκε με τους βασικούς. Mm. Ο Άρης, εντάξει, καλός ο Χουλιαμάς και ο Σασιρμάς που γίνεται κυρίως στα ραδιόφωνα και στα μέσα από τους Αγιανούς. Μιλές, κάναμε έτσι, fair play. Σασιρμάς δεν την καταλαβαίνουν στην Αθήνα. Το είπα μια μέρα στο Άρη. Καβαλέ, ρε φίλε. Είπε, Καρεζαφέρη, το είναι... πείραγμα μεταξύ. Είναι, λέει, ο Σασιρμάς. Το πείραγμα, ρε παιδιά. Πώς το καφενείο πειράζει ένα στον άλλο. Αυτό είναι ο Σασιρμάς. Εξήγησε το. Μας ακούν και Αλβανοί, μας ακούν και Κούρδοι. Και τι να κάνω, ρε φίλε, να βάλω καμία δίπλα πώς μιλάνε σε αυτούς οι οποίοι είναι κουφοί και να κάνει χειρονομίες. Ραδιόφωνο είμαστε. Πρέπει να καταλάβει και εσύ να ακούσει ένα εγγλέζικο ραδιόφωνο ή κανένα ράδιο. Θα παρεξηγηθείς αυτό που θα σε πω. Ας παρεξηγηθείς. Αλλά εσύ αν μιλάς και λες τις ειδήσεις και στα ελληνικά, ναι, στους Έλληνες πρέπει να κάνει διερμηνία ή μια Ελληνίδα για να καταλαβαίνουν τι λες. Αυτό. Ναι, τι. Αν δεν σε έχω δίπλα μου, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Ναι, ναι. Αν είσαι δίπλα μου. Εγώ σε φταίω δηλαδή. Τραβάς την μπλούζα. Τραβάς το παντελόνι. Εγώ σε φταίω δηλαδή. Σκίζεις τα παπούτσια. Είμαι υπερκινητικός, τι να κάνω να πούμε. Φταίω εγώ που είμαι υπερκινητικός, να πούμε. Ισχύουν αυτά που λέω ή είναι παραμύθι? Ισχύουν. 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 Ναι. Ισχύουν. Είναι σαν αυτά που λες εσύ. Ναι, ισχύουν. Ο Κουτραδόρος και ο Κουτραδόρος που ήσουν στην Κυραμαρία. Τι έκανες? Έφαγα. Έτρωγα. Πληρώσες όχι στη συμφωνία. Στη συμφωνία. Που είσαι το Τριάδι. Τι έκανες? Φαρσαλινός. Όπου ήταν. Τι έκανες? Όχι στη συμφωνία. Στη συμφωνία. Που ήσουν στο τάδε συνεργείο. Πλήρωσες? Στη συμφωνία είναι. Όλα στη συμφωνία είναι. Δηλαδή, συγγνώμη. Και την Κούτρα και λες εσύ ρε, πρέπει να κάνουμε μια σχολή στο πανεπιστήμιο. Ο Κούτρα ζει και μιλάς εσύ. Εσύ θα είσαι ο καθηγητής. Εσύ θα είσαι ο Πρίτανης. Όχι. Ο Πρίτανης ήταν ο Κιμπόκο. Ο Κιμπόκο είναι μια... Ο Πρίτανης ήταν ο Κιμπόκο. Ο Κιμπόκο είναι μια σχολή από μόνος. Ας τα ακούει διαμαντής και ατρακάρει τώρα. Μην γυρικά σταύω. Την πήγε στην κουβέντα, φτάσαμε στην επανομή τώρα. Σ' αρέσει η επανομή. Ναι, ναι, ναι. Άντε, τελείω. Σ' αρέσει η επανομή. Που την πήγε στην κουβέντα εκεί. Στην έκθεση ο κερατάς πρέπει να είναι κάτω από τη βάση. Εδώ το θέμα. Το πας εκεί. Το πας εδώ. Το τραβάς εκεί. Χάθηκε το θέμα στον δρόμο. Το ψάχνει Νικολούλη το θέμα. Το ψάχνει Νικολούλη. Ήδη ο δικό σου είναι. Τι θα γίνει τώρα, θα μας πεις τι θα παίξει. Λέω, λοιπόν... Εγώ λέω τρεις διπλές ευκαιρίες και δύο. Σ' αρέσει ή δεν σ' αρέσει. Λες δεν σ' αρέσει. Δεν καλύτερα... αρέσει. Κοίταξε, συμφωνώ με το χειδίο του ΠΑΟΚ. Συμφωνείς, βέβαια, θα γλύψει τους ΠΑΟΚ ήδη. Εγώ χειδία το παίξω. Ωραία. Σε ένα δελτίο με λάθη. Άλλο. Α, το λέω από τώρα. Ναι. Το σημείο του δεν πιστεύει τον Ολυμπιακό. Καλά κάνει. Και στου δύο δεν πιστεύει. Ναι, αλλά είναι χειρότερο. Να σου πω κάτι. Ψιλοβολεύει για πολλούς λόγους το Χ. Είναι και ο ξένος διαιτητής. Ψιλοβολεύει για πολλούς λόγους. Βολεύει τον Ολυμπιακό. Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Άντε, τελείωνε. Εγώ λέω βολεύει. Εντάξει. Δεν λέω το μάτς είναι μόντα. Ναι, ναι. Εντάξει. Ναι. Από εκεί και πέρα. Τα Γιάννενα δεν τα πιστεύει. Επειδή ο Άρης φούλαρε. Ναι. Φούλαρε. Φούλαρε. Ως ένα σημείο. Και έπαιξαν οι βασικοί. Mm. Και επειδή... περιμένει κουρασμένο δηλαδή. Ως ένα σημείο. Ναι, ομάδα είναι. Ναι. Ο Πατερικιάς παιχταράς του. Σωστά. Ο Μπρούνο. Λοιπόν, ο Παντελίδης δεν είναι κανένα παιδάκι. Το ότι έχασε όπως έχασε από ΑΕΚ και ΠΑΟΚ και κοιμήθηκε ο Θεός στο Καραϊσκάκι για να κερδίσει ο Ολυμπιακός, κάτι δείχνει. Θα πάρει βαθμούς. Δυστυχώς λοιπόν, για τον Άρη. Λοιπόν, δεν ξέρω αν θα πάρει βαθμούς. Θα πάρει. Άντε, θα σου πω για τον Άρη το σημείο μου. Ό,τι είπα για τα Γιάννενα ισχύει για αυτό το παιχνίδι. Δηλαδή. Επειδή αυτό που λες ότι είναι έτοιμος να πεθάνει ναι, και είναι τελικά πολύ ωραίος προπονητής. Είναι φυσικά άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Είναι πολύ ωραίος προπονητής. Εγώ περιμένω αυτό το παιχνίδι να είναι πολύ παιχνίδι της κακέρας, το οποίο θα κριθεί σε λεπτομέρειες και δεν περιμένω να δημιουργηθούν φάσεις. Και εδώ θα σου πω 0 ως ένα γκολ. Είναι σημειάρα. Ό,τι πεις εσύ. Είναι σημειάρα. Mm. Δηλαδή μπορεί η τύχη που γύρισε την πλάτη στον Άρη ναι, να την γυρίσει την Τρίπολη. Ωραία. Τώρα. Γιατί η Τρίπολη έκανε ένα έγκλημα με τον Απόλλωνος Μπίνερ. Τι έκανε? Φούλαρε. Βάζει δύο γκολ ναι, και μετά κορόιδευε. Ναι. Μετά το 85 ξύπνησε. Ναι. Και τι να κάνει? Κορόιδευε. Γιατί? Ρίξ του 5, δεν μπορεί. Να ξεμπουκάρει. Γιατί να ξεμπουκάρει, αφού είχε κύπελο την άλλη. Εγώ. Είχε κύπελο την και ποιο έβαλε στο κύπελο, δεν είναι. Ποιο έβαλε? Του βασικού έβαλε. Ποιου βασικού, μωρέ, αλλαγή το έβαλε τον ένα. Μαγιάδε έβαλε πώ. Τι αλλαγέ έκανε? Δεν τα είδε στα γράμματα. Λάθο είμαι. Το έκανε και αυτό στο λαθάκι του. Όχι, ρε βέβαια. Σε εσένα που νιώθει τον Άριστο θα ψάξουμε να βρούμε σε αυτή τη ζωή. Όχι, τον Άριστο μπορεί να το βρει. Τον τέλειο δεν θα το βρει. Άριστοι υπάρχουν. Τέλειο δεν υπάρχει. Λοιπόν, ραπ, ευχαριστώ για του τρει άσου γιατί θα κάνει jackpot. Οι τρει άσου δίνουν πάνω από 6 με 20 ευρώ και 120. 5-12. Καλή επιτυχία σε ό,τι και αν παίξει. Αυτό πιστεύει ο Κωστής, το λέει. Ο έμφυα για το Χατσερίδη είναι μεγαλύτερο λόγω του ύψου ή υπολογίζεται βάσει σταθερού συντελεστή. Αεξή από Νέα Σμύρνη. Καλό.
Δύο μπαλάκια ο Πρίγιο και κλάμα η Γαύρη. Για να δούμε, μπορεί. Ραπ σαν μένει Παρθένα ακούγεσαι σήμερα. Άντε λίμα ζάλισες σε όλα. Όλα σου φταίνε και όλα τα ξέρεις. Μπίλης, όσου φουρπού, Σικάγο 7. Από το Σικάγο ακούς ρε. Λοιπόν, ντροπή στον κύριο Ραπτόπουλο. Οι άνδρες να ρίχνουν ξύλο, να οδηγούν υπό την επηρία αλκοόλ και να σκορτώνουν το κοσμάκι. Ρε μάλια. Γιατί ρε μάλια, εγώ είπα τίποτα. Αυτός έλεγε ότι οι γυναίκες δεν είστε για τίποτα. Πάλι εγώ φταίω. Αν να χαθείς απίθανη, αν είσαι κυρία και στέλνεις μήνυμα. Τη δεκαετία του 70 απαγορευόταν να παντρευτείς κάτω από τα 30. Το ξέρω τον πατέρα μου γιατί παντρεύτηκε στα 27 του Γρηγόρη. Δυστυχώς έχουμε δώσει όρκο και δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι παραπάνω. Διαταγές εκτελούμε. Τη δεκαετία του 70, εγώ θα σου πω ότι δεν ισχύει αυτό που λες, γιατί ο πατέρα μου παντρεύτηκε τη δεκαετία του 60 και παντρεύτηκε κάτω από 30. Λοιπόν, εκτός αν ισχύει για τα σώματα ασφαλείας. Ρε παιδιά, όλη μέρα πάω, Βέρμουν, Κασερίδης, Πέλκας, έτσι μας πρίξατε λέει. Πείτε κάτι άλλο. Λοιπόν, απ' όλα είπαμε και πάλι γκρινιάζεται. Σχολιάστε τα κιλά του Τουρέ. Πρέπει ο ΠΑΟΚ να θέλει την παρουσία του Τουρέ στη βασική δεκάδα μεθαύριο. Δεν πρόκειται να παίξει Θανάση ο Τουρέ βασικός. Θα παίξει ο Τουρέ. Θα παίξει. Νικόλε, το γνωρίζω το βιντεάκι που έστειλες. Το γνωρίζω και έχουν γίνει και χειρότερα. Πολύ χειρότερα έχουν γίνει. Τι ώρα βγαίνει η αποστολή του ΠΑΟΚ για το Τηγάνι. Κάποιος ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ θα βγει να μας πει. Από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Ανάλυσης λέει καλησπέρα παιδιά. Καλησπέρα και εσένα Αριστείδη. Λοιπόν, Ποντένσε ή Ουάρντα. Φώτη η μέρα με τη νύχτα. Εννοείται Ουάρντα. Λέει ο Γρηγόρης. Εντάξει, εσύ μπορεί να λες κάτι διαφορετικό. Λοιπόν, πριν πάμε στο διάλειμμα των 3, για καφέ, φαγητό και τσιγάρα, όλα με ένα stop στο καντίνα Pit Stop. Με το χαρακτηριστικό κόκκινο αυτοκινητάκι, γρήγορα, εύκολα, άπεκτα. Σε 3 σημεία στη Θεσσαλονίκη, Παλαιού Σταθμού 36, Δυτική Είσοδος μετά τα δικαστήρια, Πόντου 56 Λαχαναγορά, Οδός Λαγκαδά στον κεντρικό δρόμο, μετά την αερογέφυρα Σταυρούπολης. Πάμε σε απαραίτητο διάλειμμα και επανερχόμαστε αμέσως μετά. Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα. Κοσμάουγλου. Έτσι λέμε το χρώμα στη Θεσσαλονίκη. Ένας κόσμος, τρεις υπερσύγχρονοι χώροι γεμάτοι χρώμα, πρωτοποριακά υλικά δόμησης και διακόσμησης. Showroom με εφαρμοσμένες τεχνικές και υλικά για να βλέπετε το αποτέλεσμα της επιλογής σας. Και απίστευτη αντοχή, προστασία και καθαριότητα με το καινοτόμο πλαστικό χρώμα Vitex με τεχνολογία Teflon. Προστασία από λεκέδες, καπνό, σκόνη και πανεύκολο καθάρισμα. Τώρα το μοναδικό Vitex με Teflon των 10 λίτρων, 5 ευρώ φθηνότερα. Βάψε ό,τι θες, μόνο με Vitex. Καταστήματα Κοσμάουγλου, το χρώμα της εμπιστοσύνης. Κέντρο Φοίνικας, Εύοσμος, 2310-480-606. Stop, stop! Μόνο στο Καντίνα Pit Stop! Κόκκινο είχες! Ναι, κόκκινο Volkswagen της Καντίνα Pit Stop! Όλα σε ένα stop! Καφεδάρες, δώρο νερό! Σφολιατάρες, άλλη μία δώρο! 5 καφέδες, ο έκτος δώρο! Είδη καπνού και ό,τι άλλο γουστάρεις! Όλα με ένα stop στο Καντίνα Pit Stop! Α, και πού είσαι, όργανο! Έχει παντού! Λαχαναγορά, Λαγκαδά, Δυτική Είσοδος! Έφυγα για Καντίνα Pit Stop! Ο γρίφος του Αϊνστάιν. Ποιος ιδανικότερος να τον λύσει από τον ίδιο τον Αϊνστάιν. Σέρβις BMW. Ποιος ιδανικότερος να την φροντίσει από έναν εξουσιοδοτημένο επισκευαστή BMW. Επισκεφτείτε τη Velmar για εγγυημένη ποιότητα σέρβις και γνήσια ανταλλακτικά BMW. Επιπλέον, με το πρόγραμμα BMW Value Service εξασφαλίζετε οικονομικά πακέτα συντήρησης από 50 ευρώ για BMW 4 ετών και άνω. Velmar. Κλείστε σήμερα ραντεβού στο 2310-475-871. Velmar, μέλος του ομίλου Θήτα Βασιλάκη. Η μαμά μου λέει πως αν τρώω μια κουταλιά μέλι και ψέλι κάθε πρωί, θα γίνω τόσο ψηλή και τόσο δυνατή. Μέλι
Κυψέλη. Το ελληνικό μέλι από τις πιο εκλεκτές ποικιλίες ανθέων και κονοφόρων. Πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά με άρωμα και γεύση. Μέλι Κυψέλη, μέλι μάμας. Από τη Ρεγκίνα Φουτς Κουραντίδης από το 1958. Πρέπει να μονώσουμε το σπίτι. Και όχι μόνο, είπαμε. Θα βάψουμε και θα κάνουμε τη διακόσμηση του σπιτιού μας. Ευτυχώς έχουμε το Τζιακμάκι που θα μας δώσει λύσεις για όλα. Τζιακμάκις, τεχνικό πολυκατάστημα. Γυψοσανίδες, γύψινες διακοσμήσεις, χρώματα, θερμομόνωση, πατητή τσιμεντοκονία, εργαλεία. Τζιακμάκις, τεχνικό πολυκατάστημα. 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά. Το μπλε κτίριο απέναντι από το Τιτάν. 2310-686838. Τζιακμάκις, ο βοηθός σας για κάθε τεχνική εργασία. Ω, ξοδεύω πολλά στη βενζίνη. Τι να κάνω. Καθάρισε τα μπέκ. Τι? Καθάρισε τα μπέκ. Θα μειώσεις τα καύσιμα άμεσα. Injection Service. Καθαρισμός μπέκ. Ειδικό μηχάνημα για μπέκ άμεσου ψεκασμού. Injection Service. Γιατί η λύση είναι στα μπέκ. Απόλλωνος 18. 2310-933-787. injectionservice.gr. Φιλί, πού να στα λέω! Τι έγινε! Βρήκα το κατάστημα οπτικών των ονείρων μου με τις πιο επώνυμες μάρκες. Ναι και με το καλύτερο σέρβις. Άνα γεια σου και με τις καλύτερες προσφορές της αγοράς με κύρους και αξιοπιστία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ε! Ακριβώς. Και εσύ οπτικά ζωγράφος, ε! Αφού σου λέω! Χωρίς τα γυαλιά μου, δεν πάω πουθενά! Από το ζωγράφο φυσικά. Οπτικά Ζωγράφος και www.optics.gr. Ερμού 77, Πλατεία Αγίας Σοφίας. Οπτικά Ζωγράφος. Ό,τι περιμένεις από το καλύτερο κατάστημα οπτικών σε τιμές που δεν περίμενες. Στη Θεσσαλονίκη, δύο πράγματα αγαπάμε. Τον καλό καφέ και τη γειτονιά μας. Τα καταστήματα 4ALL ενώνουν αυτές τις δύο μεγάλες αγάπες, αφού πια βρίσκονται σε κάθε γειτονιά. Με τόσα καταστήματα 4ALL στη Θεσσαλονίκη, έχεις κάθε μέρα δίπλα σου τον καλύτερο καφέ και ό,τι άλλο χρειάζεσαι ανά πάσα στιγμή. 4 νέα καταστήματα 4ALL λειτουργούν ήδη. Λαγκαδά 40 και Κερμαστής, Προφήτηλια 28 Πηλαία, Απόλλωνος 6 κάτω Τούμπα, Χιλής 1 και Μητροπολίτου Χρυσάνθου 2, Καλαμαριά. Καλώς το Γιάννη. Τι έγινε, κουμπαρούλη? Άστα ρε φίλε, ανοίγει ο καιρός, αρχίζει την κρίνια η κουμπάρα σου. Για τους τοίχους έξω. Γιάννη μου, ήρθε η ώρα να βάψεις και να ξενιάσεις. Duropaint PU, το νέο υβριδικό χρώμα της Durostick. Άκου, ακριλικό, πολυουρεθανικό χρώμα με διπλάσια αντοχή από τα κοινά ακριλικά. Ζέστη, κρύο, βροχή, αδιαφορεί. Τίποτα δεν το επηρεάζει. Σοβαρά ρε Προκόπη, Duropaint PU. Ναι, σου λέω, και για μας τώρα το δικό μας που ξέρει και μας έκανε το σπίτι κούκλα. Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις. Σπάσανε τα τηλέφωνα χτες. Με πήρε αυτή την πεθερά μου. Με πήραν από τη Focus. Από τη Focus? Ναι μωρέ, για ποιο ραδιόφωνο ακούω και έτσι. Και τι τους είπες? Στόκλησα. Τι έκανες λέει? Καλά ρε φιλαράκι. Ξημεροβραδιαζόμαστε στο Μετρόπολη 95,5 και δεν τους το είπες? Καλά ρε, και τι έγινε? Είναι ή δεν είναι το ραδιόφωνο σου? Η παρέα σου, η συντροφιά σου? Είναι. Επέστονται. Μετρόπολης 95,5. Στήριξε και εσύ την παρέα σου. Πες ναι στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Ας σε πάρουν και σε ρωτήσουν, πες το. Μετρόπολης. Λοιπόν, ο Μπάρκας πάντως θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι και που ο Μαωρίσιο θα πηδήξει, θα πάρει την κεφαλιά. Πίσω να βγάλουμε τον Μπρίγκοβιτς, ο οποίος φεύγει σε θέση τέταρτο. Μπρίγκοβιτς, φτάνει στην τέση τέταρτο του Ταρικού. Μετρόπολης 95,5. Ηγέτη στα σπορ. Μετράει, 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 μετράει. Crazy. You say you wanna go for a spin.
Λοιπόν, εδώ είμαστε και σας περιμένουμε στο 2310 και τα 390. Μετρόπολης ακούτε και πολύ καλά κάνετε. Παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη, οι οποίοι φροντίζουν για την οριστική διαγραφή του αυτοκίνητου σας με ένα τηλεφώνημα στο 18133 για να πάρετε την καλύτερη λύση, την καλύτερη τιμή και φυσικά την οριστική διαγραφή σε ένα λεπτό. Ενώ δεν θα πρέπει να ξεχνάτε στο www.listopartu.gr μπορείτε να βρείτε ό,τι ανταλλακτικό χρειάζεται για το δικό σου αυτοκίνητο και όλες οι μηχανές αυτοκινήτων με 150 ευρώ. Το 2310-390 είναι δικά σας. Μόνο τρεις φίλοι έχουν επικοινωνήσει. Μπορείτε και οι υπόλοιποι να τηλεφωνείτε. 955 και όλο το μήνυμά σας στο 54-340. Πάμε σε κόσμο. Παρακαλώ. Καλησπέρα. Γεια σου, Αλέξανδρε. Τι γίνεται, καλά? Αν έχουμε υγεία, λέμε καλά. Άμπραβο, υγεία πάνω απ' όλα. Λοιπόν, ο εξίσου Καστοριανός δεν βγαίνει. Και λοιπόν που δεν βγαίνει γιατί έφαγε το δίπαλο. Πρώτο αυτό. Δεύτερο. Λάθος κάνεις, βγήκε χθες. Βγήκε χθες, τον άκουσα, συγγνώμη. Δεν τον άκουσα, μπορεί να μην άκουγα. Α, βγήκε χθες, τι έλεγε. Α, με λίγα λόγια. Έτσι. Ορεξάτος ήταν γιατί ο ΠΑΟΚ δεν κέρδισε τον Άρη. Πανηγύριζε. Ναι, ορεξάτος. Λοιπόν, όλες οι ομάδες χαίρονται εναντίον του ΠΑΟΚ όταν χάνει. Αποτυχία του ΠΑΟΚ και βάζω και τον Ιρακλή μέσα γιατί και εσείς τα ίδια κάνετε με εμάς. Εγώ δεν πέταξα αεροπλανάκι κάποια χρόνια πριν. Το 1997. Εγώ είμαι κατά αυτού του αεροπλανακιού. Γιατί δεν το πυροβόλησες να πέσει? Δεν το πυροβόλησα γιατί ήμουν μικρός πολύ. Μάλιστα. Τότε έπαιζα με σφεντόνες. Μια σφεντόνα δεν μπορούσε να το ρίξει. Στο κάλαμα. Και στο κάλαμα. Δεν ήθελα. Είναι συμπολίτης ο Άρης, τον αγαπάω. Και τον Ιρακλή τον αγαπάω και την Απόλλωνα πότε καλά. Εσύ, Αλέξανδρε, είσαι καλός άνθρωπος, δεν είσαι σαν το διπλανό μου. Ναι. Ο διπλανός σου όλο. Εσύ με 0-1 σημασίες, μια χαρά αγαπάς όλο τον κόσμο. Λογικό είναι να τον αγαπάς. Εσύ αγαπάς όλο τον κόσμο, αυτός δουλεύει όλο τον κόσμο. Ναι, ναι. Τον κόσμο θα δουλέψουμε μαζί από το όπλο και θα δουλεύουμε μαζί για όλο τον κόσμο. Έλα να σε διορίσω εγώ. Θα σε βάλω στο Yellow Radio, θα σε βάλω. 92 λεπτό. Για χαρά, σε βάλω εκεί εγώ. Με ένσημα, ένσημα κιόλα. Ορίστε! Έλα! Καλησπέρα. Καλησπέρα. Αγιανός από Αθήνα, τι κάνουμε? Γεια σας. Αυτό που λέω, να σε ρωτήσω κάτι, ρε φίλε. Είπες στην αρχή ότι άμα πηγαίνεις με ένα γρήγορο αυτοκίνητο και σε σταματήσουν, θα του χώσεις που σου λούκε γιατί δεν σε αφήνει να πας με 180. Όχι, ρε φίλε, εάν έχω, με συγχωρείς, είμαι εγώ αστυνομικός. Ναι, ναι. Εγώ με βάζουν εμένα. Και λέει, φέρε μου 100 κλήσεις. Έτσι τους λένε τους ανθρώπους. Διαταγή. Ναι. Και με βγάζει σε μένα με καπέλο, ας πούμε, και αυτό κτλ. Εθνική οδό κτλ. Και βλέπω ένα κόκκινο και ένα ραπτόρο με τι σαβουροαμαξάρε του. Θα τρέχουμε 140. Άκου έκφραση. Άκου. Σαβουροαμαξάρε. Σαβουροαμαξάρε του. Κύριε Κόκκινο, μάλιστα. Μιλάμε τώρα, θα ζαλτάρω, δεν υπάρχει. Πόσο έτρεχε, κύριε Κόκκινο, 150. Τι αμάξια έχει, κύριε Κόκκινο, 15 ετών. 200 ευρώ πρόστιμο. Ελάτε, κύριε Ραπτόπουλο, πόσο ετών είναι τα αμάξια, 13 ετών. Πόσο τρέχετε, 145. 500 ευρώ πρόστιμο. Μάλιστα. Βλέπεις τώρα έρχεται ένας με μια Porsche, ρε φίλε, και τρέχει με 180. Ναι. Εάν ο αστυνομικός τον γράψει, είναι μαλάκας. Για ποιο λόγο? Δεν υιοθετώ τους χαρακτηρισμούς. Για ποιο λόγο? Για το λόγο που θα τον γράψει ο αστυνομικός και γι' αυτό το λόγο απαγορεύεται ο αστυνομικός να κάνει απεργία και να έχει συνδικαλιστικό όργανο. Γιατί δεν έχει το νου ο αστυνομικός, ή μάλλον του απαγορεύει το κράτος να έχει νου, γνώση και να πει, ρε παιδάκι μου, τα 180 αυτού νου είναι σαν να τρέχει ο Ραπτόπουλος με 90. Άρα αυτός με 170 και 180 και 160, αν πατήσει το φρένο, σταματάει πιο νωρίς από ότι το σαράβαλο του Ραπτόπουλου. Αυτό λοιπόν, ένα λεπτό. Αυτό κόκκινο είναι ψηλά γράμματα για αυτόν. Αυτό λοιπόν. Λάθος κάνει. Ένα λεπτό. Αυτό λοιπόν του το απαγορεύει του αστυνομικού που είναι μορφωμένος σήμερα ο αστυνομικός. Που είναι καλλιεργημένος, δεν είναι το βόδι που ήταν πριν 50 χρόνια από το χωριό. Έχει καλλιεργημένους αστυνομικούς και έχουμε πολύ καλούς αστυνομικούς, τους οποίους όμως τους έχουν φημωμένους και δυνατά παιδιά και στο στρατό έχουμε και στην αστυνομία δυνατά παιδιά έχουμε. Δεν τους αφήνουνε. Το καταλαβαίνεις? Οπότε οι ταμπέλες πλέον θα γράφουνε ταχύτητα 130. Εξαιρούνται τα ακριβά και καλά αυτοκίνητα. Ωραία, έχω δύο λεπτά να μιλήσω. Τώρα κατάλαβες ότι ο Τουσταμπάνης, ο πλατυπόδης από έναν δρόμο ξέρει να πάει. Ναι, και επειδή ο αστυνομικός τον θέλουν Τουσταμπάνη, δεν τον λέει ο νόμος, το λέει αυτό.
Ρε παιδάκι μου, το λέω νόμος. Δηλαδή το πνεύμα του νόμου με το γράμμα του νόμου δεν πρέπει να τα βάλουμε στην κατσαρόλα, να τα μαγειρέψουμε και να τα γραμμιτάρουμε. Ναι, άσε με να μιλήσεις μωρέ τώρα. Με τον κόκκινο τώρα το φουσταμπάνι να πούμε τώρα. Ώρα των ακροατών είναι. Άσε με να μιλήσω ρε φίλε. Ναι. Άσε με να μιλήσω, ρε φίλε. Άσε με να μιλήσω. Να πω δύο λεπτά κάτι που θέλω, ρε φίλε. Μάλιστα. Τη μία λες ότι είναι λακαμάς άμα το γράψουμε 180. Το Πόρσε, 100%. Όχι όμως να είναι Πόρσε ο υπουργός μέσα. Ο Πόρσε που να είναι ο άσχετος με τη... Καταλάβες. Απ' τη μία λες ότι δεν πρέπει να το γράψει. Όχι, να μην το γράψει. Απ' την άλλη λες ότι πρέπει να είναι εκτελεστικό όργανο που... Τον έχουν... αυτό το παράδειγμα δεν το καταλάβεις ούτε εσύ. Επειδή λοιπόν τον έχουν σαν εκτελεστικό όργανο, σαν ένα νούμερο εκεί, δεν τον λογιάζουν σαν άνθρωπο τον αστυνομικό, ούτε το στρατιωτικό, πρέπει να απαγορευτεί να συνδικαλίζεται. Ωραία, ναι. Δώσε μου ένα λεπτό να σου πω κάτι τελευταίο. Μάλιστα. Λες ότι ο συνδικαλισμός απαγορεύεται. Ωραία. Εγώ θα σου πω το εξής. Τώρα βγήκε μια απόφαση από το ΣΤΕ που οι Ένωσοι θα πάρουν κάποια αναδρομικά πίσω. Θα τα πάρουν Νοέμβριο, Οκτώβριο, Δεκέμβριο, θα πάρουν κάποια χρήματα πίσω. Ναι. Αυτό ήταν η επιτυχία του συνδικαλισμού. Ναι. Το θέμα ποιο είναι. Υπάρχει ο συνδικαλισμός, κυνήγησε. Πάρθηκε η απόφαση, θα πάρουν τα λεφτά. Αυτά τα λεφτά δεν πρόκειται να τα αποταμιεύσουν και θα πέσουν στην αγορά. Ναι. Δηλαδή από τις ενέργειες του συνδικαλισμού ωφελείται στην ουσία και η ιδιωτική οικονομία με το πάρει σε μάθημα. Το αρνητικό σε αυτό που είναι, ρε φίλε. Ναι. Δεν ξέρουμε τι δουλειά κάνει. Είναι συνδικαλιστής, το ξέρω εγώ. Δεν λέω παραπάνω, αλλά είναι. Κοίταξε, μην μυρίσει. Πληροφορικάριο είναι άνθρωπο, τρεάντε. Κοίταξε, μην μυρίσει καμιά πανελλήνια εκπομπή τώρα που σκυλάει το φιλαράκι σου στο κανάλι το καινούργιο. Ναι, καλά, καλά. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Την καλημέρα μου, τσάβου. Παρακαλώ. Με ένα δρόμο ξέρεις να πας. Στη Γάμα Εθνική που γίνεται έγκλημα εκεί, ο Δερμιτζάκης θα πάρει προτάσμα και δεν θα ανέβει κατηγορία. Θα πάρει ο Ανδρώνης προτάσμα και δεν θα ανέβει κατηγορία. Θα πέσουν ο Βασιλιάδης, ο Άπαλος με τον άλλον εκεί. Αυτό που τον... Αυτό σε πειράζει. Ναι ρε, με πειράζει. Το ότι έχουμε τέλος Σεπτεμβρίου. Ναι. Και ακόμη δεν έχει ξεκινήσει ούτε αυτό η Β' δε... Εθνική. Το ότι αποφασίσανε τι θα γίνει στο πρωτάθλημα. Όλα του δαμπάνε. Όλα μαζί. Άσε. Άμεσα συνυφασμένα. Δεν είναι συνυφασμένα. Okay, εντάξει. Θα πάει Καβάλα, θα ανέβει κατηγορία και δεν θα ανέβει. Θα πάει ο Ανδρώνης ή όποιος είναι εκεί πρώτος που θα... Γνωστό. Ναι, δεν θα ανέβει. Ναι. Και το θα μοναδικό πέσουνε, πρόβλημα είναι. Θα πέσουν καμιά δεκαπενταριά ομάδες, δύο κατηγορίες. Για να τα κάνουν όπως θέλουν. Ρε Βασιλιάδη, και θα κάνεις ενιαία γάμα εθνική να πηγαίνει δηλαδή ο Ανδρώνης και ο Δερμιτζάκης από την Καβάλα στη Ρόδο με αεροπλάνο. Έχεις τρελαθεί. Δεν θα γίνει αυτό. Ρε Βασιλιάδη, άντε είσαι άμπαλος. Δεν έχεις γυμναστεί στη ζωή σου ποτέ. Χοντρός είσαι, αγύμναστο κορμί είσαι. Λάει σε συγχωρούμε. Το τεκνό. Εσύ, μπροστά στο Βασιλιάδη, τι είμαι, αλλά είναι τελώνυμο. Τζακ Νόρις. Α, σε βγει από εδώ, Τζακ Νόρις είμαι φυσικά. Εσύ ρε, πρόεδρε της ΕΠΟ. Εσύ ρε, άνθρωπε, πρόεδρε της ΕΠΟ. Που λες καλημέρα 11 η ώρα και η δεύτερη λέξη είναι 10 η ώρα το βράδυ. Που πας αργά. Που καλά να είναι ο Σαββίδης που. Δεν μπορώ να πω παραπάνω γιατί θα υπερβόταν αυτά. Καλά εσύ. Δεν μπορεί να βάλεις ένα φρένο. Δηλαδή γλάστρα είσαι μόνο αδερφέ μου. Να έχεις μια δυναμική και να πεις ρε Βασιλιάδη, εσύ είσαι αγύμναστος. Εγώ τουλάχιστον έκανα πρόεδρος στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μακεδονίας. Έχω μια προϊστορία. Έχω ένα παρελθόν. Είμαι δικηγόρος. Ασχολούμαι με το ποδόσφαιρο. Δεν γίνεται αυτό, ρε αδερφέ. Δηλαδή είναι δυνατόν τώρα να βγει πρώτος ο Δερμιτζάκης από την Καβάλα και να μην βγει κατηγορία να πούμε. Μισό λεπτό. Λέγε. Λοιπόν. Στη στήλη μας που ανέβηκε στο Facebook, μην πει δασκουβέντα, έχει γίνει ένα σχόλιο και έχει ανέβει μια καταπληκτική φωτογραφία. Λοιπόν, Παναγιώτη, επειδή μπορεί να το δουν από όλοι. Πέμπτη, Τετάρτη, Παναγιώτη, από Τετάρτη, Τρίτη ανέβηκε. Καταπληκτική φωτογραφία. Καταπληκτική φωτογραφία, βγάλ τα κέρατα, σε παρακαλώ. Δύο βόδια έχει ανεβάσει. Δευτέρα, για σένα και για μένα. Ανηφόρα παρακαλώ. Στο Λιτόχωρο ανεβαίνω. Πού να τα καταλάβω. Τι να καταλάβω, βέβαια. Ναι, ναι, ναι. Λέγε ρε φίλε. Το Facebook, λέγε ρε φίλε. Καλό μεσημέρι. Γεια σου γιατρέ. Γεια σου γιατρέ. Ρε αυτό που έχει δίκιο ο Ρένα από Αθήνα. Ώρε δηλαδή. Μιλάς μόνος με τον εαυτό σου και ο ακροατής κάθεται και απλά ακούει και συμφωνεί. Εδώ ούτε με μένα δεν κάθεται να μιλήσει. Με σένα τι να μιλήσω, μωρέ. Περίοδο έχει. Δεν το βλέπεις. Λοιπόν, για τον ντέρμπι. Η ποδοσφαιρική προσέγγιση για μένα λέει χ. Η στοιχηματική προσέγγιση είναι κάτι άλλο. Για πες. Στο στοίχημα για μένα υπάρχουν δύο πράγματα που δεν κάνεις. Το πρώτο είναι να πληρώνεις για να αναστήσεις ομάδες με τη σκέψη. Άμα δεν κερδίσουν και τώρα, πότε θα κερδίσουν. Ναι. Κλασικό παράδειγμα φέτος είναι η Βαλένθια. Υπάρχει και άλλη ομάδα. Εγώ αυτή αναφέρω, αυτή έχω παράδειγμα. Η Σάλκε. Δεύτερο, δεν πας ποτέ κόντρα στη Ρέντα. Αυτή τη στιγμή του προπονητή του Ολυμπιακού γυρνά και τα κοκόρια του. Ενώ του ΠΑΟΚ. Έχει πάρει δύο μάτς στο 90. Όχι, του ΠΑΟΚ. Μπορείς να τον παίξεις κόντρα. Του ΠΑΟΚ. Του ΠΑΟΚ είναι άλλο θέμα, γι' αυτό σου το πάμε στο. Δεν έχει Ρέντα. Για μένα λιγότερο από τον Ολυμπιακό. Για πες μου λίγο. Μπορούσε να αποκλειστεί. Τι Ρέντα έχει ο ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ.
Δεν έκανε φάσεις ο ΠΑΟΚ. Ναι, έκανε. Όσες φάσεις έκανε ο ΠΑΟΚ. Όσες... Δεν έκανε τελικές ο ΠΑΟΚ. Δύο γκολ έκανε μόνο. Όσες φάσεις έκανε ο ΠΑΟΚ, έκανε και ΑΕΚ. Τι λες, ναι, και. Δύο γκολ έβαλε ο ΠΑΟΚ, κανένα γκολ. Δύο δοκάρια έχει. Αυτό δεν λέγεται ρέντα. Ας το βάζε το πόδι καλύτερα. Όχι, δεν λέγεται ρέντα. Εντάξει, εγώ να με συγχωρείτε, λέγεται ρέντα. Σαφέστατα λέγεται ρέντα. Γι' αυτό για μένα το ντέρμπι είναι no bet. 100% από εκεί ξεκινάμε, ναι. Πέρα, δηλαδή δεν το ακουμπάμε το βέβαιο. Υπάρχει και μια άλλη στιγμή. Για την ομάδα μου, όσο είναι τόσο επιδική. Εσύ είσαι Ολυμπιακός, θα σου πω το εξής. Όταν παίζουμε στίγμα, καταρχήν ξεχνάμε το συνέστημα. Εννοείται. Τα λεφτά δεν έχουν χρώμα. Μπράβο. Αν έδινε τον ΠΑΟΚ 4 φράγκα και όχι 3 που το δίνει τώρα. Δεν μπορώ να τον παίξω κόντρα. Θέμα αρχής. Δεν λέω για σένα. Δεν λέω για σένα. Δεν λέω για σένα. Δεν λέμε ναι σε αυτόν που παίζει τα 4 φράγκα. Στοιχηματικά είναι καλή ευκαιρία. Αν μου έλεγες πέρσι ότι έδινε 4 φράγκα στον ΠΑΟΚ, θα σου έλεγα ναι. Φέτος, γιατί ο Ολυμπιακός δεν είχε ρέντα. Φέτος έχει ρέντα. Στο αντίστοιχο τέρμι. Κάτι άλλο τώρα. Ναι. Η Τρίπολη δεν την πάει. Ο Άρης κουτσοτρέχει. Ναι. Έρας τρέχει καλά. Ναι. Δεν μπορώ να κοντράρω τον Άρη αυτή τη στιγμή. Λες. Παρόλο που ποδοσφαιρικά επίσης δεν έχει το παιχνίδι. Η Τρίπολη την έχει τιμένη ο Θεός, να το πω, πώς να το πω. Δεν τραβάει η Τρίπολη. Έχει ατυχία. Έχει πολύ λιγότερους πόντους από αυτούς που αξίζει. Πώς λοιπόν μπορούμε να ποντάρουμε την Τρίπολη. Καθαρά θέμα ρέντα. Δεν σου άρεσε η δική μου προσέγγιση. Ορίστε. Δεν σου άρεσε η δική μου προσέγγιση. Όχι επειδή είναι δική μου. Εσύ τι είπες. Μηδένωσε ένα γκολ. Έκλεισες, γιατρέ. Ερώτηση στον κόκκινο. Μηδένωσε ένα γκολ, ναι. Ερώτηση στον κόκκινο. Δεν μου λες που οι γυναίκες πάνε στη δουλειά και δουλεύουν. Έχουμε ακούσει και έχουμε δει πολλές φορές καταγγελίες για σεξουαλική παρενόχληση. Ναι. Έχεις ακούσει ποτέ άντρα να πει ότι με έχει σεξουαλικά παρενοχλήσει η γυναίκα στη δουλειά? Μόνο στο εξωτερικό. Μόνο στο εξωτερικό. Και ποια είναι τα σχόλια? Τα σχόλια. Ναι. Τον βρίζουν κιόλας. Τον βρίζουν κιόλας. Άρα δεν είμαστε το ίδιο. Πάμε επόμενη γραμμή. Πώς έχει ο άλλος που σκότωσε τα παιδάκια στην δικαιοδό και τη γυναίκα και έμεινε ο άνθρωπος μόνος? Τα γάρι ραπτόπουλε. Τα γαρόβλακια. Τι θέλει να πει αυτός? Ότι τι, ότι. Ότι είχε καλό αυτοκίνητο με τη διαφορά ότι εγώ έχω άλλη θεώρηση και άλλη ενημέρωση για εκείνο το ατύχημα, νεαρέ μου. Να το απαντήσω τον νεαρό. Όχι, θα το απαντήσω. Επειδή ο κύριος Τζάμπο έχασε το παιδί του έτσι όπως το έχασε και επειδή ο κύριος Τζάμπο ξέρει από εμπόριο, αλλά φαντάζομαι ότι από αυτοκίνητα δεν ήξερε, έπρεπε να αλλάξει τα λάστιχα και να βάλει διαφορετικά. Μην μου τζώνεις κόκκινη. Θα σε χτυπήσω, δεν θα μου τζώσω. Λοιπόν, άρα μην λοιπόν, το πιάνεις. Το αυτοκίνητο δεν φταίει. Το αυτοκίνητο δεν φταίει. Μην το πιάνεις. Και δεν έτρεχε με 180 το παιδί. Έτρεχε με 300. Έτρεχε με 320. Με 320 το Porsche είναι επικίνδυνο. Με 180 δεν είναι. Γιατί ποιο αυτοκίνητο είναι ακίνδυνο με 320? Άλλο σε λέω, δεν καταλαβαίνω. Δεν έχει άδικο και τώρα. Πάμε παρακάτω. Δεν είναι το ίδιο λοιπόν και αυτό το κύριο. Αλλά άμα ρωτήσει ναι. τον κύριο Ταμπούρη ή ναι. κάποιον άνθρωπο που σχετίζεται με αυτοκίνητα. Ναι, τι. Πόσε είναι οι δυνάμει και πόσο επικίνδυνο είναι το 180, αν χτύπα ξύλο γίνει ατύχημα, θα καταλάβει ότι και ένα τεράστιο αυτοκίνητο μπορεί να διαλυθεί. Σεβαστό αυτό που λέει. Άσε ρε, πάνε στα λαθέματα ρε. Με τις σακαράκες που έχεις οδηγήσει και έχω οδηγήσει. Άσε μας, πάμε παρακάτω. Ναι. Λέγε ρε φίλε, ναι. Γεια σας. Γεια σας. Πόση ώρα με έχεις και σας ακούω, μπορείς να απολογήσεις? Όχι. Εντάξει, δεν πειράζει. Πρώτη παρατήρηση. Λοιπόν, όσον αφορά με το θέμα των αστυνομικών στα γήπεδα. Να κάνω μια προσέγγιση. Να κάνετε. Βέβαια. Να μου πεις εσύ την άποψή σου, γιατί σε βλέπω ότι... Εγώ την είπα. Εγώ την είπα. Όχι, μέχρι να σημείο έχεις δίκιο. Εγώ θα πω ένα πράγμα. Αν αύριο, πως θα δίνεις ο Μαρινάκης, βρε αυτοί που ρίχνουν τα λεφτά, ναι. υποτίθεται στις ομάδες. Πού είναι, εγώ δεν σας θέλω. Ωραία. Μέσα. Πόσο πιστεύεις πρέπει να πάρει ένας ανάλογος σεκιουριτάς ναι. για να κάνει τη δουλειά του. Ωραία απάντηση. Θα σας απαντήσω εγώ. Εάν θέλει ο κύριος Σαββίδης και ο κύριος Μαρινάκης αυτό και όχι, θέλει, όχι. Και, το, και, θέλει και το κράτος και θέλει και... Θα σας πω, θα σας πω. Και θέλει το κράτος... Μπορούν να το κάνουν. Μπορούν. Να σας απαντήσω. Ναι. Να πει το κράτος αστυνομική έξω από τα γήπεδα και να φυλάτε τις γειτονιές. Ένα αυτό. Ένα λεπτό. Έξω από τα γήπεδα. Υπεύθυνοι είναι η ΠΑΕ ΠΑΟΚ, η ΠΑΕ Άρης, η ΠΑΕ Ολυμπιακός. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Θα πάει την πρώτη εβδομάδα, θα στείλει ένα security με 12 ευρώ, θα γίνει φασαρία. Άμα του στείλει 200.000 ευρώ πρόστιμο και 5 αγωνιστικές και κλεισμένο το εθνικό και μείον 2 βαθμούς, θα πάει λοιπόν ο κύριος Σαββίδης και ο κύριος Μαρινάκης, σαν τους ψαλιδόκολους, και θα ψάξουν λύση να μην ανοίξει ρουθούνη,
και θα βάλει τον κύριο Γεροντίδη και κάτω στο Καραϊσκάκι τους άλλους μάγκες, ο κύριος Μαρινάκης και ο κύριος Σαβίδης, και δεν θα περνάει ούτε τσιγάρο από τη θύρα 4. Το κατάλαβες? Άντε μπράβο με τον κύριο Μαρινάκη και τον κύριο Σαβίδη και τον κύριο Μελισανίδη και το κράτος και τους αστυνομικούς. Άμα θέλει σε δύο λεπτά, τον κάνει το Σαβίδη, λέει Γεροντίδη, δεν περνάει τίποτα. Ιδεάλως απολύεσαι. Και γιατί έχω, γιατί έχω τιμωρία μείον 5 βαθμούς και 200 χιλιάρια. Οι βαθμοί θα τον πειράξουν. Ναι, μην μιλάς μόνος σου. Δεν μιλάω. Και εγώ αυτή τη άποψη είμαι, να κάνει διάλογο, αυτό θέλω να πω. Να, συγγνώμη, συγγνώμη. Εγώ αυτή τη άποψη είμαι, αλλά είναι λίγο σύνθετο το θέμα. Την αστυνομία τη θέλουν και οι ίδιοι και οι πολιτικοί στα γήπεδα. Για να τη χρησιμοποιούν, φίλε, αυτό είναι που ενοχλεί. Μπράβο, Γρηγόρη. Ακριβώς. Τη θέλουν και οι... Κατάλαβε ποιο είναι το πρόβλημα. Δεν τη θέλουν για ασφάλεια, για να έχουν καλό άλοθη. Για να έχουν καλό άλοθη και να τη χρησιμοποιούν. Ακριβώς. Και να λέμε μετά τα γουρούνια οι μπάτσι, αυτοί φταίνουν. Θύματα είναι οι μπάτσι. Οι μπάτσι είναι θύματα ουσιαστικά. Οι αστυνομικοί θύματα είναι. Θύματα είναι. Βέβαια. Ναι, εγώ ξέρεις ποιο θα παραδεχτώ. Ειδικά τώρα το Σαβίδι που έλεγε εξηγένεια, να φανταστείτε ότι εγώ είμαι πάγου, δεν έχω θέμα. Αλλά πάγου φύλαγος, όχι. Το Σαβίδι, φίλε, το νοιάζει να μην φάει στην Ευρώπη τιμωρία. Γιατί στην Ελλάδα τα πρόστιμα είναι της πλάκας. Λοιπόν, δεν τον νοιάζει. Να σε καλά, φίλε. Άμα τον ένοιαζε το Σαβίδι, άμα τον ένοιαζε το Μαρινάκι, όταν παίζα στην Ευρώπη και όταν παίζα στην Ελλάδα, θα είχα την ίδια αστυνόμευση και θα είχα την ίδια προσοχή. Λοιπόν, δεν τους νοιάζει. Ευχαριστώ πολύ τον συνάδελφο τον Κώστα Γιαλαμά, ο οποίος με ενημερώνει ότι έχει μποτιλιάρισμα στον περιφερειακό από δυτικά προς ανατολικά στο ύψος του νοσοκομείου Παπαγεωργίου. Για ποιο λόγο έχει μποτιλιάρισμα? Με γράφει ότι έχει μποτιλιάρισμα. Ποιο ο λόγο που έχει μποτιλιάρισμα? Λοιπόν, αυτό μου γράψε, αυτό μεταφέρω στον κόσμο. Το είπες εσύ, τι κέρδος θα έχει η κοινωνία δηλαδή? Ο άλλος μπορεί να πάει μέσα από την πόλη και να αποφύγει τον περιφερειακό. Από την πόλη έρχομαι και στην κορφή κανέλα. Πάμε παρακάτω. Αλλά είσαι ζώο. Ναι. Το λόγο που έχει ποτηλιάρισμα το ξέρουμε. Να του παραμάξει. Και είναι οχλαγωγία, κουρεύουν τα δέντρα. Να το ρωτήσει. Λέγε, φίλε. Φίλε, είσαι άθλιος. Φίλε, είσαι άθλιος πιο πολύ από μένα. Έφυγες, φίλε, φύγαμε. Με ενημερώνει φίλος ο οποίος ασχολείται με τα αυτοκίνητα. Τι ασχολείται? Με τα αυτοκίνητα. Παρακαλώ. Ειδικός είναι. Τι ειδικός, τι δουλειά κάνει? Τι ειδικός είναι? Ειδικός είναι. Τι ειδικός είναι? Τι γράφει για αυτοκίνητα σε μεγάλο περιοδικό. Α, θεωρητικά, ναι. Ωραία. Τι θεωρητικά, ρε. Τι γράφει, οδηγάει. Αθηναίος είναι και ο. Αθηναίος είναι. Λοιπόν. Τόσο το χειρότερο. Για πες. Λοιπόν, σας ενημερώνω ότι τα όρια ταχύτητας δεν είναι για τα αυτοκίνητα, αλλά για το χώρο αντίδρασης του ανθρώπου και το οπτικό πεδίο που μειώνεται με την ταχύτητα, καθώς δεν προλαβαίνει να επεξεργαστεί ο εγκέφαλος αυτό που βλέπει. Παρακάτω. Αυτό σε είπε ο φίλος. Ναι. Πολύ τη θεωρία είναι πέστον. Γιατί όταν καβαλάει ο πιτσιρικάς 30 στην Πόρσε, τα αντανακλαστικά του είναι διαφορετικά. Όσο και των 74 ετών που θέλουν για τα διπλώματα, έτσι, είναι για την κονόμα και μόνο. Πάμε στον κόσμο, ναι. Γράφει ένα περιοδικό στην Αθήνα. Πιάστα εγώ και κούρευτε τώρα. Μεγάλη δουλειά κάνει. Λέγε, φίλε, ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ραλίστας είναι. Έχει πάρει 280 άλογα τα. Ναι, ναι. Άμα είναι έτσι, το σεβαστούμε. Άμα γράφει μόνο δεν. Όχι, λέγε. Ρε, οδηγεί κιόλα. Κάθε εβδομάδα ό,τι αυτοκίνητο θέλει οδηγεί. Τέλειωσε. Τότε το σεβόμαστε. Έλα, φίλε, ναι. Όχι. Καλησπέρα, παιδιά. Το είπε όπως είναι. Καλησπέρα, φίλε. Ραπ. Μάλιστα. Από τα 100 που λες, 99 είναι σωστά. Το λάθος πες μου τώρα για να που θα κοντραριστούμε. Σήμερα στο Yellow Radio έγινε τη Πόπη. Με Ραπτόπουλο και Σουπεράδες. Χαμός. Ναι. Δεν ξέρω αν άκουσες, αν πήρες σε μάτι. Είπα τυχοδιώκτη τον Καρυπίδη με την καλή την έννοια. Ο άλλος το πήρε με την κακή την έννοια και έγινε εκεί της Μουρλής. Ο Καρυπίδης. Όχι ο Καρυπίδης. Ο Καρυπίδης ασχολείται με το μάτι της Τρίπολης. Λέγε, φίλε. Ήθελα να σε πω, Ράπ, ότι αυτό που σου είπα, 199 είναι σωστά. Απλώς σήμερα πήγες να δώσεις ένα παράδειγμα, το έδωσες λίγο λάθος. Σκέψου ότι μια βόλτα στο Πανόραμα να κάνεις. Ναι. Στο Ρόκαστρο, στο Χορτιάτι ή σε οποιαδήποτε πλούσια περιοχή της Ελλάδος. Ναι. Ο μπαμπάς θα πάρει ένα αυτοκίνητο στο παιδί. Ναι. Για να πάει να χτυπήσει την κόμενα. Ναι, ναι. Το οποίο θα έχει πολλά άλογα. Ναι. Δεν κάνει το αμάξι τον οδηγό. Αυτό είναι σωστό που λες. Λοιπόν, επειδή όμως έχεις ένα ακροατήριο το οποίο είναι 18, 22, 25, τρελαμένο. Πόσοι έχουν πόρσει από αυτούς, ρε φίλε? Πολλά παιδάκια. Πάρε μια βόλτα στο Παλαιόκαστρο. Στο Ρεόκαστρο. Και παράνομα είναι τα μισά, ρε, χτισμένα. Κάνε μια βόλτα στο Παλαιόκαστρο και δες πόσα παιδάκια. Ναι, οπότε τι. Πας να δώσεις ένα παράδειγμα και το δίνεις λάθος, ραπ. Θα πατήσουν αυτά τα παιδάκια 180 και 200.
Ναι, ενώ εγώ αν δεν το πω, τα παιδάκια θα τρέχουν με 90 με την πόρτα. Όχι βέβαια, όχι βέβαια, δεν είπα αυτό. Δεν είπα αυτό. Απλώς έχεις ένα κροατήριο. Ναι. Από αυτά που λες τα πιο πολλά είναι σωστά, απλώς το παράδειγμα δεν ήταν λάθος ο τρόπος. Δεν το καταλαβαίνει, φίλε. Τζάμπα το πες. Να είστε καλά, παιδιά, μέσα κρατά άλλους γραμμή. Παρακαλώ. Θετική παρατήρηση. Σωστός. Βέβαια, δεν το σκέφτομαι. Σωστός, αλλά το είπε. Μπορεί ένας 18 χρόνια να το πάρει ο παπάς του Πόρσε. Δεν υπάρχει ποδοσφαιριστής ο οποίος ανέβει φωτογραφία που έτρεχε με 200 ναι. και τον κράζαν όλοι. Τι είναι αυτά που κάνεις. Εντάξει, βαίνουν και αυτά, ρε φίλε. Άλλο ποδοσφαιριστής. Είναι λάθος. Άλλο ποδοσφαιριστής όμως. Κακό παράδειγμα. Ένα λεπτό, ρε κόκκινε. Ο αθλητής έχει παραπάνω. Νομίζει ότι έχει παραπάνω ικανότητες από όσες έχει στην πραγματικότητα. Ποιος αθλητής, ρε 20 χρόνια, νομίζω θα παπτώσει όλη την φίλιο. Ναι. Ρε, για τον αθλητή σε μιλάω. Δεν σε μιλάω για την ίδια. Για τον αθλητή σε μιλάω. Γιατί το παιδί των 20 χρόνων τι νομίζει. 20 χρόνων, με συγχωρείτε. Ένα παιδί 20 χρόνων τι νομίζω. Θα το ανατινάξει την Βουλή. Και τι να θα ανατινάξει εμά, θα του ανατινάξει τα ψέματα είναι. Μετά γίνεται δεξιό σαν και εσένα και τελειώνει. Καλά. Ναι. Λέγε φίλε. Ναι. Ναι. Έλα, από το μπλε. Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Την Κυριακή, εκτός από τον Derby ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, υπάρχει και ένα άλλο τηλεοπτικό Derby, το έχει αντιληφθεί, το οποίο συμπεριλαμβάνει και σένα. Πού να καταλάβω, όχι, βοήθησε με. Δεν μπορείς να καταλάβεις. Λοιπόν, να σε ενημερώσω εγώ για να καταλάβεις. Ναι. Την Κυριακή ακριβώς την ίδια ώρα με τη Μαραμνίτα, ναι. ξαναξεκινάει το καφενείο των φιλάθλων. Και θέλω να σου πω εσύ πώς το βλέπεις αυτό. Σαν αθλητής στον τηλεοπτικό στίβο. Όταν λες ξεκινάει το καφενείο των φιλάθλων, πού ξεκινάει. Ξεκινάει κανονικά στο Κόντρα. Βγήκε ανακοίνωση από αυτό. Το Κόντρα τι είναι. Τηλεοπτικό κανάλι ή... Κόντρα Channel TV. Ένα τηλεοπτικό κανάλι. Το Κόντρα Channel είναι τηλεοπτικό κανάλι. Ναι. Όσο περισσότερες εκπομπές υπάρχουν, τόσο καλύτερα για το τηλεοπτικό κοινό. Εσύ δεν πιστεύεις ότι αυτό είναι ένα challenge για σένα, ρε φίλε. Τι θα πει challenge. Είναι εντάξει, επίσης καλό όσο εσένα. Να παίξετε στην ίδια ώρα μπάλα. Ναι. Ποιο είναι το πρόβλημα το δικό μου, να φοβηθώ τι. Δεν σε ρωτάμε είναι πρόβλημα, ρε φίλε. Δεν το βλέπεις σαν challenge, σαν πρόκληση. Αυτό το πράγμα. Όχι, δεν το βλέπω σαν πρόκληση. Γιατί το Κόντρα Channel δεν θα αφήσει τον ιωδήποτε παραγωγό να πει αυτά που θέλει και μπορεί. Ενώ το Europe One αφήνει τον κάθε παραγωγό ελεύθερο να λέει ό,τι θέλει. Συνεπώς το δικό μου το κανάλι, που είναι για ας πούμε θεσσαλονικιώτικο, μου δίνει την ευκαιρία να λέω και εγώ και οι συμπαρουσιαστές μου αυτό που γουστάρουμε. Αυτό είναι ελευθερία, φίλε, και δεν το βρίσκει σε κανένα Κόντρα Channel. Σου απαντώ και σ' αγαπώ. Διάλειμμα. Πριν πάμε σε διάλειμμα, υπενθυμίζω ότι στα καταστρώματα Κοσμάγουλου η θερμομόνωση και η πατητήτη τσιμεντοκονία ανάγονται σε επιστήμη. Εδώ θα βρείτε τις πιο καινοτόμες και εξελιγμένες μεθόδους βασισμένες στα πιο ανθεκτικά υλικά στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τρία τα καταστήματα Κοσμάγουλου, δυτικά Ιθάκης 62 με Αντώνη Τρίτη στον Εύασμο, κέντρο Φιλίππα 74. Και Ανατολικά Εθνικής Αντιστάσεως 82 στο Φίνικα με τηλέφωνο το 2310-480-606. Διάλειμμα και σαλούπι και πάλι μαζί. Εσείς δεν καταλάβατε ότι εγώ είμαι ένας τύπος που μπαίνω μέσα σε ένα στούντιο, λέω αυτά που ξέρω που μαθαίνω και παίζω μαζί σας, χωρίς να ξέρω τι γίνεται έξω. Ποιος παίζει, τι κάνει, με ποιος. Δεν με ενδιαφέρει τίποτα. Νιώθω όμως ότι μπορώ να λέω αυτό που θέλω και αυτό που μπορώ να πω. Δεν με λέει κανείς τι θα πω. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν το έχουν οι άλλοι. Η μεγαλύτερη ευλογία πέρα από τα λεφτά που μπορεί να παίρνουμε και να κερδίζουμε και να περνάμε τις μέρες μας είναι να μπορώ να εκφράζομαι όπως θέλω και όπως γουστάρω. Φυσικά με τα όρια να μην λέμε και βρισχές και τέτοια. Αυτά μας τα κόψαν. Τι να κάνουμε. Διάλειμμα. Πάρε μπρος, πάρε μπρος, σε παρακαλώ, μην εκκρεμάσεις τώρα. Τάφαγε τα ψωμιά του φιλαράκι. Τώρα θα σου πω τι θα κάνεις για να το ξεφορτωθείς οριστικά. Παίρνεις την άδεια κυκλοφορίας στο χέρι. Τηλεφωνείς στο 18133 για οριστική διαγραφή και κερδίζεις και μετρητά. Αφή Κωνσταντινίδη και οριστική διαγραφή του παλιού σου αυτοκινήτου αμέσως και στην καλύτερη τιμή. Πάρε τηλέφωνο στο 18133 ή μπες στο axa.gr. Με κάπα σίγμα, έτσι. Κοσμάογλου, έτσι λέμε το χρώμα στη Θεσσαλονίκη.
Ένας κόσμος, τρεις υπερσύγχρονοι χώροι γεμάτοι χρώμα, πρωτοποριακά υλικά δόμησης και διακόσμησης. Showroom με εφαρμοσμένες τεχνικές και υλικά για να βλέπετε το αποτέλεσμα της επιλογής σας. Και απίστευτη αντοχή, προστασία και καθαριότητα με το καινοτόμο πλαστικό χρώμα Vitex με τεχνολογία Teflon. Προστασία από λεκέδες, καπνό, σκόνη και πανεύκολο καθάρισμα. Τώρα το μοναδικό Vitex με Teflon των 10 λίτρων, 5 ευρώ φθηνότερα. Βάψε ό,τι θες, μόνο με Vitex. Καταστήματα Κοσμάογλου, το χρώμα της εμπιστοσύνης. Κέντρο Φοίνικας, Εύοσμος, 2310-480-606. Ρε παιδιά, εδώ είναι το Στεφάν σε XXL. Καλώς το Δημητράκη. Έχετε τελικά νούμερα για μένα? Πλάκα κάνεις. Για σένα έχουμε τα πάντα. Από εσώρουχο μέχρι στολή του σκι. Α, για φέρε κάτι να δοκιμάσω. Φιλαράκι, δεν φέρνεις κάτι μικρότερο? Κοίτα να δεις που για τα Στεφάν σε XXL τελικά είμαι κοκαλιάρης. Για να δω και από τιμές τι παίζει. Α, καλά. Τελικά στα Στεφάν σε XXL οι τιμές είναι μπεμπέ. Στεφάν Extra Extra Large. Λεωφόρος Λαγκαδά 213. Στεφάν XXL. Εκεί που σταματάνε οι άλλοι, ξεκινάμε εμείς. Σήμερα θα πάω σε παραδοσιακό βολιώτικο τσιπουράδικο. Σε ποιο? Στη Βολιώτικη Γωνιά. Καλό. Το μοναδικό παραδοσιακό στην πόλη. Και η μανούλα στην κουζίνα να διαλέγει τα υλικά. Και από τσίπουρο. Εξαιρετικό τυρνάβου. Με άφθονους μεζέδες, ψαρικά και κρεατικά. Πού? Στη Βολιώτικη Γωνιά. Βολιώτικη Γωνιά. Στα Κωνσταντινοπολίτικα, 17 Νοέμβρη 53. Για τεχνίτες που γνωρίζουν, για δουλειές που ξεχωρίζουν. Μαρμολάιν ευκολία, αντοχή τεχνογνωσία. Μαρμολάιν μονοβάζεις, Μαρμολάιν δεν σε νοιάζεις. Ανακαινίζετε το σπίτι, εμπιστευτείτε την πατητή τσιμεντοκονία Velvet Deco της Μαρμολάιν. Μαρμολάιν μονοβάζεις, Μαρμολάιν δεν σε νοιάζεις. Τα λέμε λαϊκά, γιατί όλα τα λεφτά είναι στο Λαϊκό. Αυτή την Τρίτη, το τριπλό jackpot του Λαϊκού Λαχείου μοιράζει μέχρι και 3 εκατομμύρια ευρώ. 60 χρόνια ΟΠΑΠ. Ζήσε το παιχνίδι. Ελληνικά Λαχεία. Μέλος του ομίλου ΟΠΑΠ. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άνω των 18. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης 1114. Παίξε υπεύθυνα. Μωρό μου, για την επέτειό μας φώτισα με γυρλάντες όλη τη βεράντα. Έβαλα γιγαντοοθόνες για να με βλέπεις να σου λέω σ' αγαπώ. Σου σέρβιρα σαμπάνια σωστά παγωμένη. Έφερα ένα τριάστερο σεφ να μας ετοιμάσει ένα ρομαντικό δείπνο. Και έκλεισα ένα Σαββατοκύριακο για τους δυο μας στο Μιλάνο. Υπερπαραγωγή. Περίμενα και κάτι ακόμα. Γύρισα και τη σύνδεση στην Energy. Εντάξει. Επειδή σε μια σχέση ζητάς πάντα και κάτι ακόμα, τώρα η Energy σου προσφέρει 30% δωρεάν ρεύμα κάθε μήνα για 2 χρόνια. Αυτό είναι σχέση υπερπαραγωγή. Κάλεσε τώρα στο 18101. Energy. Ενέργεια με τη σιγουριά της Motorola. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ. Όροι προϋποθέσεις και διάρκεια προωθητικής ενέργειας στο energyprovider.com. Δύσκολος ο καιρός σήμερα. Κι όμως, βρέξει δε βρέξει, σας έχω λύση διαχρονική. Νεοτέξ. Εξασφαλίστε στεγάνωση ταράτσας και επιπλέον εξοικονομήστε ενέργεια, προστατεύστε τείχους, πισίνες και δάπεδα. Νεοτέξ. Αξιοπιστία 6 δεκαετιών. Για λύση παντός καιρού, Νεοτέξ. Νεοτέξ. Καιρός να νιώσεις ασφαλής. Μωρό μου, θέλουμε ψυγείο. Μισό. Μάλλον και νέα κουζίνα. Μισό. Τι μισό, αφού δεν κάνεις τίποτα? Στον Ξυλόγη θα πάμε. Θα πάρουμε και ψυγείο και κουζίνα και θα πληρώσουμε το μισό. Ξυλόγης για επώνυμα καινούργια ηλεκτρικά με μικροφθορές στη συσκευασία ή το εξωτερικό τους και έως 50% φθηνότερα και με 2 χρόνια εγγύηση. Group Ξυλόγης. Στρατήγη 49 και Περεβού στην Άνω Τούμπα. Αντώνη Τρίτσι 60 στον Εύοσμο και στο ξυλόγης.gr. Σύμφωνα με τον Αϊνστάιν, ο χρόνος είναι σχετικός. Σύμφωνα με το λαό, ο χρόνος είναι χρήμα. Σύμφωνα με εμάς, ο χρόνος είναι σύμμαχος. Ταχυμεταφορές Σταυλαρίδης. Παραλαβές έως 10 το βράδυ. Παραδόσεις από 8 το πρωί. Ο συντομότερος δρόμος να μεταφέρεις ό,τι θέλεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εγγυημένη παράδοση Σάββατο. Επιστροφή αντικαταβολής την επόμενη μέρα με μετρητά. Χαμηλότερες τιμές σε φοιτητές. Ταχυμεταφορές Σταυλαρίδης. Ο χρόνος με το μέρος σου. Στο ταυλαρίδης.gr και στο 2310 543 210.
Τελειώσατε με το βάψιμο του σπιτιού σας? Αχ ναι, τέλος η μούχλα και τα μικρόβια. Βάψαμε με Septolux, τη νέα σειρά της Tetralux. Septolux από την Tetralux. Αντιβακτηριδιακό, αντιμουχλικό, αντιαλλεργικό χρώμα. Πιστοποιημένο και ειδικά σχεδιασμένο για σπίτια, σχολεία, νοσοκομεία και χώρους εστίασης. Υγιεινό περιβάλλον με χρώμα βασισμένο σε νανοσωματίδια αργύρου, χωρίς συντηρητικά και χημικά. Septolux από την Tetralux. Ζήστε σε περιβάλλον Tetralux, υγιεινά, χωρίς μικρόβια και αλλεργίες. Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Λοιπόν, εδώ είμαστε και συνεχίζουμε μέχρι και τις 4 θα είμαστε παρέα, στα 38 μετά από τις 3, με τρόπο που ακούτε. Μία γραμμή είναι ελεύθερη στα 390, μπορείτε να τηλεφωνείτε. Πάμε σε αυτούς οι οποίοι είναι στην αναμονή για να μην περιμένουν άλλο. Παρακαλώ. Ναι, γεια σας. Γεια σου. Νίκος από Αθήνα. Γεια σου Νίκο. Ολυμπιακός είμαι. Μάλιστα. Πρώτη φορά παίρνω τηλέφωνο και θέλω... Ο λόγος που πήρε είναι ότι αποκαλείται ντέρμπι το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Δεν είναι. Εσύ πες ότι δεν είναι. Είναι ντέρμπι μια ομάδα που έχει 44 πρωταθλήματα με μια ομάδα που έχει 2. Είναι ντέρμπι μια ομάδα που 23 χρόνια έκανες Magic Life μες στην έδρα της. Σε έχει πάρει κύπελα. Όταν βλέπεις ένα πρόεδρο να περιμένει. Όταν βλέπεις ένα πρόεδρο. Ναι. Να είναι στον πάγκο της ομάδας με τον Αστέρα Τρίπολης και να αγωνιά πώς θα πει τον γκολ. Άλλο να του πεις δε κόκκινε. Όταν βλέπεις. Άλλο βρε να του πεις. Τότε. Τι είναι. Ξέρεις γιατί είναι ντέρμπι, φίλε. Ξέρεις γιατί είναι ντέρμπι. Γιατί ήρθες σαν την Μπόρνη, να μην το πω αλλιώς και παρεξηγηθούν εδώ οι ακροατρίες που έχουν παιδιά και ακούνε. Ήρθες σαν την Μπόρνη και δεν δε φοβήθηκες να παίξεις μέσα στην Τούμπα. Γιατί είσαι τόσο δειλός. Γι' αυτό είναι ντέρμπι. Το κατάλαβες γιατί είναι ντέρμπι. Μπορώ να μιλήσω. Γιατί επί Γουλανδρίες είχες 10 φορές με δεκαπλάσιο μπάτζετ. Και προσκυνούσες μέσα στην Τούμπα και σε ένα πόντο έπαιρνε στο πρωτάθλημα. Τι να μιλήσεις. Μα με ρωτάς αν είναι ντέρμπι και... το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Δεν είναι. Ερχόμουν στην Τούμπα τόσα χρόνια και με φαρμαλάμα. Ερχόμουν στην Τούμπα τόσα χρόνια γιατί τα είχε βρει ο ΠΑΟΚ με τον Καγκάτση και τον Κόκαλη. Για το Καραϊσκάκη, και... φίλε, ένα λεπτό ρε κόκκινε, ένα λεπτό ρε κόκκινε. Γιατί τα βρήκανε μερικά χρόνια ο Καγκάτσης, ο Κόκαλης και ο ΠΑΟΚ. Τα βρήκανε, μπράβο, και περνούσες καλά από εδώ μέσα. Κατάλαβες. Γιατί είχες πρόεδρο στην ΕΠΟ ΠΑΟΞΗ και έπαιρνες πρωταθλήματα με θεσσαλονικούς διαιτητές. Να σου κάνω μια απλή ερώτηση. Κατάλαβες τέρμι, γιατί σε Ευρώπα όχι. Τώρα που ρωτάς αν είναι ντέρμπι το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός και σου μιλάει κάποιος που δεν είναι ΠΑΟΞΗς. Λοιπόν, ντέρμπι, ερώτηση. Ντέρμπι ήταν το προχθεσινό στην Τούμπα με τον Άρη που έχει 3 πρωταθλήματα και με τον ΠΑΟΚ που έχει 2. Δεν μου λες, αυτό είναι ντέρμπι. Δεν μου λες, εσύ κυνηγάς το πρωτάθλημα φέτος. Φυσικά και θα το πάρω για αυτό και το κυνηγάω. Λοιπόν, μπορεί να το πάρεις. Δεν είπε κανείς ότι δεν μπορεί να το πάρεις. Ναι. Από ποιους κινδυνεύεις να το χάσεις? Από την ΑΕΚ ή τον ΠΑΟΚ? Από τον ΠΑΟΚ, από την ΑΕΚ δεν κινδυνεύω. Από τον ΠΑΟΚ. Άρα είναι ντέρμπι, ρε φίλε. Δηλαδή να σου πω κάτι. Από αυτή την άποψη είναι ντέρμπι, ναι. Μα δεν είναι αυτή η άποψη, ρε φίλε. Από ποιον κινδυνεύεις να το χάσεις αγωνιστικά? Από τον ΠΑΟΚ. Τελειώσαμε. Εντάξει, μόνο γι' αυτό δηλαδή ρε κόκκινα είναι. Μα δεν χρειάζονται πολλοί λόγοι για ένα παιχνίδι ντέρμπι. Ένα στάνει. Τέλος πάντων. Και μόνο που το παραδέχεσαι είναι... ότι κινδυνεύεις από αυτό να χάσεις πρωτάθλημα είναι ντέρμπι. Πάμε. Από αυτή την άποψη. Να μιλάμε σοβαρά, ρε φίλε. Εγώ δεν κάθομαι τώρα να πω εσύ τι γινόταν. Τώρα τι γίνεται. Και πες μου εσύ να έχεις λεφτά στη τσέπη σε 100 ευρώ, αν τα βάλεις στον άσο. Δηλαδή να σου το θέσω διαφορετικά. Για να συνοηθούμε. Οι ΠΑΟΞΗΔΕΣ με την ΑΕΚ τα εισιτήρια τα εξαφανίσανε. Έχει εισιτήριο για το Ολυμπιακό ΠΑΟΚ? Έχει και πολλά. Δεν νομίζω, φίλε. Αλήθεια σου λέω, σήμερα βρήκα εγώ.
Ναι. Εγώ δεν νομίζω ότι έχει. Κάτσε, να μαγειρέψω. Δεν νομίζω, δεν είμαι σίγουρος. Από αυτά που γνωρίζω, δεν νομίζω. Τώρα να αφήσουμε τις προστριβές και να ρωτήσουμε ποδοσφαιρικά κάτι. Δεν μου λέτε, φίλε, αυτός ο Ολυμπιακός, όχι ο χθεσινός με τον γκολ του Μάνου, σ' αρέσει? Πιστεύω η μόνη παραφωνία είναι ο Μπουχαλάκης και μόλις μπει ο Γιέρμι ο Τουρέ, ο Ολυμπιακός θα πετάει. Ο Τουρέ? Ναι. Ο Γιάγια Τουρέ άμα μπει. Για 30 ο Γιάγια Τουρέ έχει μεγαλοκαρδία, κινδυνεύει με έμφραγμα, δεν τον είδες πως είναι. Ο Τουρέ έτσι πως θα πεθάνει, ποιος Τουρέ. Και δεν μπορεί να του σηκώσουν τέσσερις. Θα του βγάλει το πόδι Τουρέ, θα του δώσει μία στο κεφάλι. Θα κάνει πλάκα ο Τουρέ με τα χαφ του Πάου. Ο Τουρέ θα κάνει πλάκα. Για μισή ώρα. Για μισή ώρα. Τώρα φίλε, τα χαλάμε. Το ότι είναι εκτός αποστολής και δεν θα παίξει με τον Πάουκ να σε προβληματίζει, φίλε. Όσο καλά είναι ο Βέρμπλουμ, είναι και ο Τουρέ. Μεγάλε, τα λέμε. Καλό μεσημέρι. Να σε καλά. Τον κόντρα, αλλά με νευρίασε γιατί λέει τι είναι, λέει ντέρμπι. Βέβαια είναι ντέρμπι. Φυσικά είναι. Δεν χρειάζεται φασάρια να κάνει. Τον είπα. Ο ποιον κινδυνεύει το χάσει από εκεί που αισθάνεται. Ήταν εγώ το πήγα και πιο διαχρονικά. Ναι, εσύ το πας κλασικά. Ναι. Στην ίντρικα και εγώ βέβαια. Το ρωτάω απλά. Το προτάσμα είναι δικό σου. Θεωρεί ότι είναι δικό του. Από ποιον κινδυνεύει αυτό. Τα ακούσανε ρε κόκκινη, τα ακούσανε οι ακροατές. Δεν χρειάζεται να το επαναλάβει. Πάμε επόμενη γραμμή, ναι. Καλησπέρα. Καλώς το. Λιτόχωρο, Αεκάρα. Λιτόχωρο. Μα τι ανηφόρα είναι αυτή, ρε φίλε. Γάμισε τα. Μη βρίζει. Δεν έβρισε. Πες το φίλο το Γάβρο το προηγούμενο που δεν φοβάται την ΑΕΚ να θυμηθεί τι του έκανε η ΑΕΚ πέρσι. Για φέτος μίλησε. Για φέτος. Ναι. Επίσης κάποια στιγμή είπε ότι ανεβαίναμε, λέει, στην Τούμπα, λέει, τη δεκαετία του 80. Πες το ότι ανέβαινε μόνο η αποστολή του Ολυμπιακού. Οι μόνοι που ανεβαίνανε Τούμπα και γενικά στη Θεσσαλονίκη ήταν οργανωμένα, ήταν οι αεξίδες. Απλά για τη γνώση του. Να μάθει λίγο την ιστορία. Να δώσω τρία προγνωστικά. Ό,τι γουστάρεις. Πιστεύω ότι εύκολα ή δύσκολα Άρης και Παναθηναϊκός θα περάσουν, θα νικήσουν. Ναι. Αν και έχουν δύσκολες στάσεις. Και το τρίτο. Πάλι. Το τρίτο είναι ότι το Ολυμπιακός ΠΑΟΚ είναι χι ημίχρονο άσο τελικό, γιατί πιστεύω ότι φοβάται πολύ τα μάτσο Λουτσέσκου. Δεν ποντάρει ο Λουτσέσκου στα ντέρμπι, ε. Μάλιστα. Μάλιστα. Και είμαι σίγουρος ότι η ΑΕΚ στο Ηράκλειο θα φέρει σοπαλία. Γιατί ο Ζουνίδης θα έχει κάνει μαντάρα, πιστεύω. Δεν θα γίνει το παιχνίδι στο Ηράκλειο, φίλε. Θα έχει αέριδη. Μακάρι. Γιατί μακάρι, φίλε. Θα ξεκουράσει η ΑΕΚ ενώ στην Μπενφίκα, που είναι ένα τεράστιο over. Με την Μπενφίκα. Ναι. Μάλιστα. Και ακολουθεί το μάτς ΑΕΚ Ολυμπιακός που είναι ένας τεράστιος άσος. Θα βγάλει από τα σπασμένα και θα τα πληρώσει η ΑΕΚ. Θα τα βγάλει, ας πούμε. Φίλε, αν δεν βάλει νερό στο κρασί του Ζουνίδης για τον τρόπο που παίζει και παίζει με τον ίδιο τρόπο απέναντι σε οποιοδήποτε ομάδα, θα μείνεις εκτός διεκδίκησης πρωταθλήματος σύντομα. Γρηγόρη, να σου πω ένα μεγάλο έγκλημα που κάνει. Για να ακούσω. Όχι, εγώ δεν μιλάω. Εγώ σου λέω ότι πάει, δηλαδή έμαθε έναν τρόπο, το λέω στο Βαλακρό αυτό. Δηλαδή θέλει να πει το δικό του, αν δει, μπορεί εγώ να έχω 10 τάκες εκείνη τώρα. Δεν μου αφήσει να σου πω. Το ίδιο κάνει και ο Ζουνίδης. Γρηγόρη, άκουγε. Έμαθε έναν τρόπο και τελείωσε. Με αυτό πάμε. Συγκεκριμένα να σου μιλήσω. Εσύ για τον εαυτό σου μιλάω. Για σένα μιλάω. Α, για μένα. Για σένα. Συγκεκριμένα τώρα. Εγώ πάω από έναν δρόμο. Μονόπατα. Στο ξεκίνημα. Και θα σου το πω μετά, τελείωσε, φίλε. Το ξεκίνημα της σεζόν, ο καλύτερος επιθετικός της ΑΕΚ είναι ο Κλωναρίδης. Και με στη Celtic και στον επαναληπτικό. Έχει φόρμα, λες. Ο πιο αποτελεσματικός, δεν θα πω καλύτερο, γιατί εγώ από τον επιθετικό έχω άλλες απαιτήσεις. Να σου πω κάτι. Σε ουσία είναι και από το Λιβάγια, αν δεν είναι καλύτερος, είναι ίσως. Όχι, ρε, Ιεροσιλία, φίλε. Σε παρακαλώ. Και όμως είναι σε φόρμα. Και με το Λιβάγια. Και που θέλω να καταλήξω. Και από το Λιβάγια είναι καλύτερος. Ποιος? Ο Κλωναρίδης. Κλείστον. Επόμενη γραμμή. Θα σου πω. Μην το λέτε αυτό. Το λάθος που κάνεις. Ναι. Έχεις μια τηλεοπτική εκπομπή. Εγώ. Ναι. Ναι. Έχεις χτίσει ένα κοινό. Ναι. Το οποίο βλέπεις ότι επειδή τα νέα παιδιά είναι πολύ πιο εξελιγμένες βερσιών από εμάς. Πώς το πες. Βερσιών, εκδόσεις. Ναι. Λοιπόν, έχουν απαιτήσεις. Ναι. Του λένε κάνε αυτό, κάνε εκείνο. Ναι, ναι. Εσύ έμαθες έτσι να πηγαίνεις, έτσι πηγαίνεις. Αν δεν βρεθεί ναι, ναι. ο κατάλληλος άνθρωπος να σε σκηνοθετήσει. Ναι, ναι. Να σε νουθετήσει. Ναι, ναι. Για να σου πει πέντε πράγματα, δεν θα προχωρήσει. Σωστό. Με τι λεφτά. Άλλο είναι αυτό. Αυτό είναι. Σου λέω. Άκου λέει. Τι. Άλλο είναι αυτό. Αυτό είναι. Βρέσουμε εσύ λεφτά να σου λέει. Σου λέω πράγματα για το ραδιόφωνο και εσύ πας με τα ίδια και σου το περίμενε. Δεν είναι έτσι. Αυτό με την τηλεόραση. Έχεις πολύ μεγάλο δίκιο. Δεν θέλω να έχω δίκιο. Περίμενε. Θέλω να με ακούς. Αλλά σε ρωτάω εσύ. Με τι λεφτά. Και εδώ μαλώνουμε. Ναι. Να λέμε την αλήθεια. Ναι. Σου λέω μερικά πράγματα. Ναι. Όχι το δικό μου θα πω. Ναι, ναι. Ρε, περίμενε, ρε, άκου τότε να λέω καμιά ναι, φορά. Ναι. Μπορεί να έχει δίκιο. Ναι. Δεν είσαι.
ένα μυαλό, έτσι. Λίγες ναι, ιδέες. Ναι. Δύο μυαλά, πάρα πολλές ιδέες. Άναψε το πράσινο. Βάλε πρώτη. Μπορεί να αλλάξει το ρεπερτόριο και αυτό σου. Έχει ρεπερτόριο. Τα ίδια και τα ίδια. Άναψε πράσινο, τι να κάνω. Τα ίδια και τα ίδια. Έλα να πάρει. Τα ίδια και τα ίδια. Είμαι μονόπατος, δεν έχω ατάκα. Έχει ατάκα. Δεν έχω, δεν όχι. Ναι. Έχει γίνει σαν τι ελληνικέ ταινίε, δρεπτή. Μη ρε κόκκινη. Ρετρό. Ρετρό έγινα. Ναι. Μπράβο, ρε. Ορίστε. Κάλε μου κριτική έτσι να γίνουμε καλύτερο. Έλα, βιλε, ναι. Έλα. Καλώ τον. Ακούγομαι. Πολύ καλά. Μα, να χαρώ. Να χαρώ, τι να ακούν τα αυτιά μου. Ναι. Τι να το λε τον άλλο, ποιο είναι αντίπαλό σου, η ΑΕΚ, ο Ολυμπιακό, με ο Παναθηναϊκό, η... όχι, η ο ΠΑΟΚ και συμφωνεί. Ρε, κοιτάξτε να κόψετε εκεί στον ΠΑΟΚ ένα βαθμό από τον Ολυμπιακό να πάρουμε το πρωτάθλημα. Για τον Άρη μιλάω και αφήστε τα χάζα. Ναι. Έτσι και δεν κάνω πλάκα να πούμε. Επιτέλους... Έτσι, μόλις τα δέσει η ομάδα, έτσι θα τρίβετε τα μάτια σας. Ναι. Εντάξει. Θέλω να είμαι δίπλα σου. Ναι, να είσαι δίπλα μου. Ναι. Όχι, όχι, σοβαρά μιλώ. Και εγώ σοβαρά μιλώ. Θέλω να παρακολουθήσουμε παρέα ναι. του Άρης Αστέρας Τρίπολης. Άρης Αστέρας Τρίπολης. Ναι. 4-0. Χαλάρα. Ναι. Πόσα ηρεμιστικά θα πάρουμε. Πιστεύεις. Γιατί να πάρουμε. Κοίταξε. Ότι ηρεμιστικά, κοίταξε. Οι μεγάλες ομάδες έτσι είναι. Σιγά σιγά. Από πίσω, 2-3 λαθάκια. Εγώ σε χαρακτήρισα μικρή ομάδα. Όχι ρε παιδί μου. Εγώ αναδεικνύω το βαθμό δυσκολίας του αγώνα. Ήρθε η ώρα η Λέστερ της Ελλάδος να κάνει τον μπαμ. Απλά τα πράγματα. Φίλε, μην υποτιμάς τον Άρη. Δεν, σοβαρά μιλάω, δεν κάνω λάθος. Πρώτα πρώτα αυτός που είναι δίπλα σου και τα λοιπά, είπε προχθές και συμφωνώ φυσικά, ότι οι μεταγραφές που έκανε ο ΠΑΟΚ, ας πούμε, που είναι μια από τις βασικές διεκδικήτριες του τίτλου, δεν θα παίζανε στην 11η του Άρη το μεσημέρι. Δεν παίζανε, όχι. Τα λέω καλά, σγουρωμένα. Δεν παίζανε, το λέω εγώ. Ε? Δεν παίζανε. Έτσι, ωραία. Λοιπόν, οπότε, όταν αυτή η ομάδα η οποία είναι η βασική διεκδικήτρια του τίτλου εδώ και 250 χρόνια, έτσι, πρωταθλήτρια από το καλοκαίρι, από τον Αύγουστο κτλ. Έτσι, κάνει αυτές τις μεταγραφές με τέτοιο πακτολό εκατομμύριο που έχει πέσει και βλέπω εγώ τους παίκτες που πήραμε λίγα λεφτά να κεντάνε όταν μπορούν και όταν θέλουν και όταν δέσουν μεθαύριο, ξέρω εγώ κτλ. Έχω άδικο που, έχω, που είμαι αισιόδοξη στην ομάδα μου. Ύστερα για το άλλο που λέει η Αργιανή. Έχω και κόσμο που με στηρίζει να πληρώσει η διοίκηση να μην με αφήσει ξεκρέμαστο, βασικό. Καλά τα λέω. Μη με ρωτάς, καλά τα λες. Έτσι δεν είναι. Τι. Γιατί δηλαδή τον Άρη τον αποκλείεται ρε παιδιά και βάλα το Ολυμπιακό ΑΕΚ και πάω ξόνι και καλά για το πρωτάθλημα. Λέγε τι είναι καμιά ομαδούλα της πλάκας επειδή ανέβηκε τη Β' Εθνική, άλλη ομάδα ήταν. Εσύ πόνταρες λεφτά στο πρωτάθλημα του Άρη. Έλα τι. Έλα τι. Εσύ λέω. 10 ευρώ, 20 ευρώ, πόνταρες στον Άρη πρωταθλητή. Όχι, εγώ δεν είμαι τζογάδωρος, δεν ποντάρω. Α, συγγνώμη, εντάξει. Ναι, δεν ποντάρω. Αν έπαιζες όμως. Αν έπαιζα, ναι, γιατί όχι. Ναι. Θα έπαιζε ένα κατοσταρικάκι, πόσο το είχε. 256 νομίζω. Τι κάνει, είναι λεφτά, δεν είναι λίγα. Ναι. Οπότε βάλτε, άλλος δεν σου το έλεγε. Να σε καλά, φίλε. Βάλτε, ευχαριστώ. Ξέρεις ποιος είναι αυτός. Όχι. Στο Ζάπικ, στον Πίλια κάθε. Ξέρεις τι βρώμα Αργιανός που είναι αυτός. Αργιανός είναι, γιατί βρώμα Αργιανός. Εννοώ δηλαδή. Δυνατός Αργιανός, το βρώμα Αργιανός. Το βρώμα Αργιανός πάει ότι είναι. Μου άρεσε πάρα πολύ ο τρόπος του αντιμετωπίσματος. Θες να πάμε παρέα και λέει. Είναι βρώμα Αργιανός γιατί είναι βρωμιάρης. Βρωμιάρης. Δηλαδή θέλω να πω ότι είναι δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο τα λέει έτσι με έναν τρόπο που προκαλεί αυτό. Πάμε στο επόμενο. Ναι. Ναι. Γεια σας. Καλώς τον. Γεια σου παππού. Πάρα ξύλο και δώσ' τον. Εγώ θα πω τρία πράγματα για τα αυτοκίνητα που λέγατε. Μάλιστα. Για την ταχύτητα. Ναι, ναι. Η ταχύτητα. Εάν είσαι, εάν έχεις καλό εργαλείο, αν το λέει η ψυχούλα σου, αν είσαι εντάξει δυνατός, το 180 και το 190 είναι, δεν είναι ταχύτητες. Για να ξύνεις και ο δρόμος. Όχι, άλλο είχα πει εγώ. Τα 100 χιλιόμετρα τα δικά μου, σε επικινδυνότητα, είναι όσα είναι η Porsche. Ποιος 180. Λέει όχι. Ρε. Αυτό είπα εγώ. Άλλο είναι το θέμα. Και, και να... στο είπε και ακροατής, μην τα λες αυτά στο ραδιό. Γιατί να μην τα πω ρε κόκκινε. Στη ζωή μας δεν είναι και αυτά. Okay. Έχουμε δρόμους για να τρέχεις με 180. Πώς δεν έχουμε. Okay, εγώ τόσα διόδια πληρώνουμε. Γιατί εγώ να μην... δεν έχουμε. Εγώ θα σου πω και σαν πολίτης. Γιατί να μην μπορώ να τρέχω με 180. Όταν ακούω, γιατί ο παππούς το ξέρει. Αυτοί οι δρόμοι που έχουμε, να πω και εγώ κάτι. Μια χαρά έχουμε δρόμους με 160. Αυτοί οι δρόμοι που έχουμε είναι πάρα πολύ καλοί. Μια χαρά δρόμους. Όταν... Εγνατία οδός δεν είναι για 160 και 180. Καλά, τι okay. λες τώρα. Okay, άκου να σου πω κάτι. Εγώ όταν πατούσα 180 και 190. Από... Στάσου, στάσου, μην πας. Με τι αμάξι εσύ τα πάτε για εκείνη τα χρόνια. Με Αλφα Ρωμαίο. Εκείνη τα χρόνια τα πατούσα με Mazda Rohi 4 με Wankel κινητήρα. Κινητήρα Wankel. Το οποίο... 1100. 70, 73. 1100 κυβικά. Από το 74 μέχρι το 94 το είχα τότε. 1100 κυβικά, 100 τόσα άλογα, ναι.
20 αυτοκίνητα από αυτό που λέω. Κινητήρα Βάγκελ, ναι. 20 αυτοκίνητα ναι. Ήρθαν αυτά από αυτό που έχω. Ίδιο κινητήρα που έχει στο κεφάλι του Φαλακρού, ναι. Ναι, Βάγκελ κινητήρα. Και αυτό 120 άλογα. Και οι δρόμοι που ήταν, που μπορούσε. Εγώ και απλώ για την άλλη, για τη Μέρια, ένα κομμάτι που είναι λίγο. Ισχύει μέχρι 180 το πήγαινα. Τι λέει, Θεσσαλονίκη Αθήνα. Θεσσαλονίκη Αθήνα, με άμα είσαι αμαξάρα, σε 3 ώρες και 1/4 είσαι εκεί. Έχω ένα φίλο Ηρακλή. Το αμάξι εξαρτάται. Αν πα και βράδυ δηλαδή. Έχω ένα φίλο ομοειδεάτη μα, γιατρό τη αεροπορία, ο οποίο το 1970 έτρεχε με 200 με ένα ιταλικό αυτοκίνητο εκείνη την εποχή. Αποκλείεται. Και οι Ιταλοί είχαν γρήγορα. Το 1970 δεν υπήρχε στην Ελλάδα. Αλφα Ρωμαίο. Αλφα Ρωμαίο. Τι Αλφα Ρωμαίο. Αυτό που λέει. Θα σου δώσω τον ίδιο. Άσε ρε, δεν λέω όνομα. 200. Τον ίδιο. Δεν έτρεχα εγώ. Εγώ τότε γεννήθηκα. Το 1970 έτρεχε με 200. Ναι. Ούτε ο Εσκιάδης. Ούτε ο Εσκιάδης δεν έτρεχε με 200 το 1970. Είχε φτιάξει ένα Volkswagen με Porsche μηχανή. Άντε, στα μαθαίνω κιόλα. Ο μπαμπάς του Εσκιάδη. Γεια σου, γεια σου μπαμπά. Λοιπόν, λίγο κάτι τον κύριο Αρτόπουλο. Ναι. Κύριο. Ναι. 85 είμαι στα 86, μπαίνω σε ένα μήνα, αλλά με έκλεισες προχθές και δεν έπρεπε. Συγγνώμη, ζητώ ταπεινά. Α, το να έρθείτε να το δώσουμε την κλίση μια στο κεφάλι. Μια βουρδουλιά. Να χάσει ένα άλογο. Μια βουρδουλιά. Από τα 128 να πάει στα 100. Θα με δώσεις βουρδουλιά άμα σε έκανα τέτοια ιστορία. Κλείσε, φιλιά. Κατέβαινε ο Εσκιάδης ο μπαμπάς. Είχε φτιάξει μια Volkswagen 1303 με Porsche μηχανή, αλλά ήταν δεμένη με, πώς το λένε, με φρένα, με δισκόβρενα κτλ. Και κατεβαίναν το πανόραμα με 150. Μιλάμε τώρα. Αυτό απαγορεύεται. Βράσε τι απαγορεύεται. Ο δρόμος του πανοράματος. Σου βράσε. Ο δρόμος του πανοράματος. Ναι. Δηλαδή από. Ήξερε να οδηγάει ρε κόκκινε. Ρε φίλε. Ναι. Ο δρόμος αυτός ναι. Είναι καρμανιόλα. Εσύ θα σκοτωνώσουν. Απαγορεύεται να τρέχει. Ναι, πέστε το τώρα που είναι μεγάλο. Καλά, όχι. Γιατί έτρεχε τόσο. Καλά έκανε. Εγώ λέω τη γνώμη μου. Volkswagen, χελώνα. Να πας. Την είχε βάλει μία Porsche μηχανή με 220 άλογα και χελώνα πέταγε. Ωραία, φίλε. Γιατί η Porsche. Τώρα θα σου πω ότι σε πέταγε, αλλά έχει. Έλα. Μιλάς για αυτοκίνητα, εσύ με τα τσικουιντσέτα. 200 χρόνια το ίδιο αμάξι. Έλα, πάμε επόμενη γραμμή. 200. Κανελάκι. Τι είμαι, 300 ετών. Ναι. Όρθιοι όλοι. Τι έγινε ο Κούτρες, ρε, τον έβαλε ο Τσιμίκα. Φίλε, δεν ξηγες ωραία. Κωστή, δεν ξηγες ωραία. Γιατί. Γιατί κάνεις κριτική χωρίς να κρίνεις τη μεγαλύτερη μεταγραφή του Ολυμπιακού φέτος. Έπαιξε χθες 90 λεπτά και δεν την έκρινες. Το Μάνο! Το Μάνο! Τώρα είμαστε σοβαροί. Τον καλύτερο παίχτη του κέντρου. Αυτή τη στιγμή που είναι ο καλύτερος και από τον Καμαρά. Ακούς. Ο Καμαρά για μένα ο καλύτερος. Γιγέρμε φίλε. Γιγέρμε. Δεν είπες κουβέντα. Μάλλον πας να το... Να τον δούμε ρε φίλε τον Γιγέρμε. Γιγέρμε, δηλαδή δεν θα παίξει στον τέρμιο Μπουχαλάκης. Στο γήπεδο, περίμενε γιατί δεν είδες. Πήγα χθες στο γήπεδο και να δω την ομάδα, να δω παίχτες, τι διαφορά κάνουν. Είδες τον μπακ στο δεξί να πούμε από τη Λάρισα. Ο Μασούρας θα είναι ο επόμενος δεξί μπακ στην Εθνική Ελλάδος. Δεν πιστεύω να υπάρχει πιο γρήγορος Έλληνας παίκτης, ούτε ξένος δεν υπάρχει. Έκρηξη, ταχύτητα, δύναμη. Τον είδαμε στη Λάρισα, μας άρεσε. Τώρα λοιπόν, στο Καραϊσκάκι το θάψατε, βάζετε τον Ομάρε. Περίμενε, περίμενε. Όταν έχεις τον Ομάρε, έχει τον Ομάρε σε φόρμα. Τι να κάνουμε, εντάξει. Ο Ομάρε είναι το καλύτερο μπακ στην Ελλάδα τώρα. Τι να λέμε τώρα. Και από το Μάτος είναι καλύτερος. Είναι παρόμοιο. Παρόμοιο, άμα το ο Μάτος όταν ήταν φορμαρισμένος πριν τραυματιστεί ήταν καλύτερο. Τώρα δεν είναι τόσο, ναι. Όχι, είχε ανέβει πολύ κοστά. Παρατήρησε τον να δει. Τι να σου πω τώρα. Να σου πω για το Κούτρι, πολύ καλός. Πολύ καλός. Αλλά έχει πέσει σε αυτό το τζιμίκα που κάνει οι παπάδες. Τι να κάνουμε ρε φίλε. Μάλιστα. Έχει δύο μπακ αριστερά και δύο δεξιά που κάνουν παπάδες. Ο Γκιγκέρμε είναι καλύτερος και από τον Καμάρα φίλε. Στο λέω εγώ, στο εγώ. Δηλαδή, συγγνώμη ρε φίλε. Βγαίνει και σαν τέταρτος, σαν πέμπτος από τα χαφ. Βγαίνει, ναι. Πατάει, κάνει, ράν. Δεν το δε. Δεν το ξέρω ρε φίλε. Άμα τον δω, δώσου μπακ. Άκουσε με να δεις. Έπεσε χτες μαζί με τον, πώς το λένε. Μαζί με τον Πιτσιρικά, τον Ανδρούτσο, έπαιζε αμυντικά χαφ. Τον Τουρέ τον έβαλε δεκάρι. Και έβγαινε αυτό. Το είδα, ρε, τον είδα τον Τουρέ. Δεν μπορεί να περπατήσει. Άσε τον Τουρέ, ρε, για τον Γκιγκέρμε σου λέω. Έπαιρνε την μπάλα από τα center back, την ανέβαζε, λάθος 0, σούτ έξω από την περιοχή έκανε. Αυτός με τον Καμαρά θα παίξει στη Μίλαν μέσα. Θυμήσου το αυτό που στο λέω. Να δούμε. Το κέντρο φοβερό, δύο ταχύτητες πιο πάνω. Όσο για τον Τουρέ που κοροϊδεύεται και τέτοια, ο Τουρέ. Θέλει να χάσει ένα τρίκυλο. Άμα χάσει ένα τρίκυλο και αντέξει μισή ώρα, οι παλιές του όλες μαγικές φίλε, έτσι.
πολύ τεχνικό. Μα εμείς, κοίτα, κοίτα, και εγώ και ο Κόκκινος, ναι. Και όλοι. Πες μου. Δεν αμφισβητούμε την ποδοσφαιρική αξία του Τουρέ, ναι. Την αθλητική του κατάσταση. Ναι, άμα ήταν αθλητής καλός, θα έπεσε ακόμα στην Premier League. Γι' αυτό το λέω. Θα έπεσε στην Μπαρτσελόνα, δεν θα έπεσε στην Ελλάδα. Δηλαδή τον Μπερμπάτοφ, δεν το λέγαμε, το Βιερίνια που ήρθε. Δεν λέγαμε ότι είναι κακοί παίκτες. Και... σε τι κατάσταση είναι, αυτό λέγαμε. Ο Τουρέ, άμα χάσει 2-3 κιλά και φτιάξει λίγο την φυσική του κατάσταση, κάνει πλάκα περπατώντας. Κάνει την μπάλα, τη δένει κόμπο. Όχι, δεν σου κάνω πλάκα. Δεν έχω δει τόσο. Ούτε ο Ριβάλτο δεν την είχε τόσο άνετα στα πόδια την μπάλα, έτσι. Λίγο η ορθυλία αυτό. Είναι, αλλά ρε φίλε, είναι πιο παίχτης ομάδας ο Τουρέ από τον Ριβάλτο. Ο Ριβάλτο ήταν για πάρτι του. Εντάξει, ο Ριβάλτο όμως ήταν άλλα τα χρόνια και είναι διαφορετική και η οριμότητα και η ηλικία που έχει Τουρέ. Αυτοί πέσανε μαζί. Δεν είναι τυχαίο που ο Ριβάλτο τον πρότεινε να πάει στην Μπαρτσελόνα. Έφυγες να πάρουμε άλλους δύο. Λοιπόν, σχολίασέ μου τον Γκιγκέρμε και μην τον κάνεις αβαβά. Θα παίξει. Φίλε, θα κάνει παπάδες. Θα παίξει την Κυριακή. Όχι, δεν θα παίξει. Κάνε την Κυριακή, το παίζεις χι δύο. Ναι. Έχεις λεφτά. Θα τα ποτάρεις. Λίγα. Σου χαρίζω και ένα γκόλ άμα γουστάρεις. Μην ξανοίγες. Εγώ, ρε Κόκκινε, τι να μου πεις και διάφορο, δεν το κοζάρεις το τόπι. Μου λες ότι ο Ολυμπιακός δεν έχει άμυνα. Πες μου εσύ καλύτερο αμυντικό στην Ελλάδα από όλους από το ΣΥΣΕ. Έλα βάλουμε στοίχημα παρέα. Έλα να βάλουμε στοίχημα. Εδώ είμαι. Φίλε, εσύ μου το προτείνεις. Έλα. Ναι. Τι βάζεις εσύ. Θα μου πεις τι στοίχημα βάζεις. Είπες δίνεις και ένα κόλλα, βάζω, το βάζω. Ωραία, το χ2 πάρτο και σου δίνω μου δίνεις τον άσο. Όχι, είπες δίνω και έναν κόλλο. Ωραία, το κόλλο δεν το δίνω, εντάξει, το παίρνω πίσω για τον κόλλο. Γι' αυτό σου λέω. Εντάξει, φίλε, ηρέμησε. Μα σε ένα ντέρμπι θα είμαι χαζός. Όχι, έχεις δίκιο. Ότι όλα παίζεις. Όχι. Έτσι που γιατί. Γιατί το χ του πάω κι εγώ, φίλε, δεν είναι value bet, θα το παίξω ένα δελτίο με λάθη. Να σου πω κάτι, θες να σου πω κάτι. Ό,τι εγώ θέλω. Και σημείωσέ το αυτό. Άμα φάει γκολ στο πρώτο ημίχρονο ο ΠΑΟΚ, ψάξε να βρεις το Λουτσέσκου. Θα ψάξει για προπονητή. Στο λέω εγώ, υπεύθυνα. Θυμήσου την ατάκα. Άμα χάσει ο Ολυμπιακός. Βρε, ο Ολυμπιακός θα το γυρίσει. Δεν γλιτώνει. Αν χάσει, λέει ο Ολυμπιακός, μπάλα. Δεν χάνει, ρε φίλε. Πώς θα χάσει. Ποια ομάδα θα χάσει. Πες μου εσύ. Άμα εξαιρέσει τα δύο πλαϊνά μπακ που έχει ο ΠΑΟΚ, πες μου ένα παίχτη. Που έχει. Εσύ μου λες για τον. Πώς το λένε αυτό, ρε, το δεξί που έχετε. Ποιος θα πιάσει. Πώς το λένε. Καλά. Αυγερινέ, να προλάβουμε άλλο ένα, σε παρακαλώ. Τελευταίο. Να σου πω γιατί ο Λουτσέσκου βάζει το δεξί εξτρέμ στον ΠΑΟΚ συνέχεια. Το Λιμιό. Και δεν βάζει το παιχταρά των άλλων. Ναι, το Λιμιό. Ξέρεις γιατί. Γιατί ο Σάντος, ο Λιμιός και ο Λουτσέσκου έχουν ίδια καταγωγή. Ψάξτε και βρέστε το. Παρακαλώ. Ένα τελευταίο. Ναι. Καλησπέρα κύριε Ραπτόπουλε και κύριε Κόκκινε στην πιο ερωτική πόλη. Πόσα ματής πρέπει να βάλω στη σειρά για να φτάσω αυτά τα λογατάκια που είπε ο κύριος Ραπτόπουλε. Τα 128. Τα 220 κύριε Ραπτόπουλε. Συγγνώμη, αν δεν κάνω λάθος το ματής έχει 55 ύπους. Βάλτε τα ματής τώρα κύριε, δεν μου λέτε. Ένα πρωτάθλημα στα χαρτιά εκεί σε αυτή την πόλη μπορείτε να πάρετε και μετά να μιλάτε. Πάρτε το έτσι και στα μουλοχτά και μόνο στη, μόνο στη βούλα τη χαρτορίχτρα. Στη βούλα τη χαρτορίχτρα. Και δεν μου λέτε κύριε Ραπτόπουλε. Μάλιστα. Γιατί λέτε για τα 23 χρόνια που χάναμε από τα Τέμπη και δεν λέτε ότι το καλύτερο φυτόριο, πες μου ένα παίχτηρε Κωστάκι μου που πήρε η ομάδα της γειτονιάς σας εκεί από το δεύτερο Στεφανοφένο με μεταγραφή τα 23 χρόνια. Δεν ξέρουμε, να είστε καλά. Γεια σας, γεια σας. Γιατί πρέπει να φύγουμε. Μαρίνα Μπίκουν έτοιμη για ειδήσεις, αμέσως μετά τρίτο ημίχρονο με Κανελάκι, Γιαλαμά και Δήμου. Κάς σεισμός έγινε σήμερα. Ναι, στην Ινδονησία. 7,5 ρίχτερ και φοβούνται για τσουνάμι. Τσουνάμι. Ναι. Τεχνητό γι' αυτό. Ο άξονας της γης απέκλεισε την πορεία, τίποτα. Πόσα κράκια. Γιατί μιλάς για πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να γνωρίζουμε και δεν είμαστε θέσεις να αποδείξουμε. Με το ψηφίδι, πόσα σάντιμετρ ξεύγει ο άξονας.